Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους κοροχοπίπινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στα αγόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Ελάτε. Ελάτε, ελάτε πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε και σήμερα να τα κάνουμε όλα γιάχμα, ελάτε και σήμερα να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ, ελάτε και σήμερα να φωνάξουμε προς όλους ότι δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η πίστη στα τέσσερα γράμματα κι ας έχουμε στεναχώρια μεγάλη δύο μέρες. Τι θέλετε να σας πω δηλαδή, ότι μας έφυγε σε μία μέρα? Έχω πει πολλές φορές, το ξέρω κιόλας, τα δικά μου λεγόμενα ποια είναι, ότι οι μεγάλοι σύλλογοι, οι μεγάλες ομάδες, μία μέρα το περισσότερο. Και τη χαρά και τη λύπη. Αλλά δάσκαλε που δίδασκες. Άρα ξεκαθαρίζουμε εκ των προτέρων ότι δεν ξεχάσαμε τι έγινε, ούτε μας πέρασε, ούτε είμαστε σήμερα τζουμ τριαλαριλαλό, όλα τέλεια και όλα καλά. Όχι, το ξεκαθαρίζουμε. Θα κάνουμε όμως ό,τι έχουμε μέσα μας, ό,τι έχουμε το βγάλουμε για να πάρουμε το μυαλό από εκεί. Και πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να κοιτάξουμε παρακάτω. Τι να κάνουμε, να μείνουμε, να μυρολογάμε που δεν περάσαμε στους ομίλους του Champions League, πόσες μέρες θέλουμε. Ας μείνουμε εκεί, ας πούμε τελείωσε τα πάντα, σταμάτησε ο κόσμος να γυρίζει. Δεν πρέπει. Όπως βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει και ο κόσμος, γιατί χθες βλέπω ο κόσμος φυσικά και ανησυχεί και φυσικά και έχει απορίες και φυσικά και τις εκφράζει. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Και έχω πει πολλές φορές. Όσο κακό είναι να κάνεις αγιογραφίες και να λες δεν έγινε τίποτα και να βάζεις τα σκουπίδια κάτω από το χαλάκι, τόσο κακό είναι να τα σεοπεδώνεις όλα. Και να φέρνεις την καταστροφή, τον όλεθρο. Και να υπάρχει εσωστρέφεια, φαγωμάρα, μύρλα τελείωτη, όλοι άχρηστοι, κανένας δεν κάνει και τέτοια. Τα δύο άκρα. Υπάρχει αυτό που λέει, στεναχώρια για αυτό που έγινε, περηφάνεια όμως για την ομάδα, στήριξη όπως πάντα στα δύσκολα, γι' αυτό και ξεκίνησα χθες με τον ύμνο. Γιατί δεν είμαστε ΠΑΟΚ για κανέναν όμιλο, για κανένα τίτλο, για καμιά επιτυχία. Για άλλους λόγους είμαστε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ασκούμε κριτική σε αυτό που αγαπάμε. Δείχνει ότι ενδιαφερόμαστε όταν λέμε. Και έχει απορίες ο κόσμος τι θα γινόταν αν δεν είχε φύγει ο Άκπομη, αν δεν είχε φύγει ο Λιμνιός, τι θα γινόταν αν έπαιζε ο Μάτος, τι θα γινόταν αν έμπαινε νωρίτερα ο Σέντερ Φορ, τι θα γινόταν αν είχε μπει το πέναλτι στην Ρωσία, τι θα γινόταν. Έχει, και είναι φυσιολογικό. Αναρωτιέται όταν έρχεται μία στενάχωρη βραδιά, όταν χάνεις μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να υλοποιήσεις ένα όνειρο που θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, όταν ξεκινούσε αυτό το καλοκαίρι όλη αυτή η αλλαγή στο ρόστερ, όταν φτιάχναμε την καινούργια ομάδα, δεν νομίζω ότι κανένας είχε θέσει στόχο, ήταν μονόδρομος η όμιλη του Champions League. Λέγαμε όλοι μας, εδώ είμαστε και το θυμάμαι, να μπούμε φέτος στους ομίλους του Europa League. Αυτό και πάμε να παίξουμε ό,τι είναι. Απλά αποκλείσαμε την Μπεσίκτας, αποκλείσαμε και την Μπενφίκα και μετά είπαμε πάμε τώρα. Και μας χάλασε κυρίως που σε κανένα από τα δύο παιχνίδια δεν θεωρώ εγώ προσωπικά, αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι ήταν ανώτερη η Κράσνονταρ. Χθες επανέλαβα πάρα πολλές φορές και θέλω να το πω στον φίλο μου, τον Ορφέα από την Κύπρο, που μου είπε να είναι δυνατόν να λες μόνο η ατυχία μας απέκλεισε. 7 φορές είπα, φίλε μου. Ορφέα, 7 φορές είπα χθες, ατυχία και λάθη, το είπα, δηλαδή θυμάμαι τι λέω, και λάθη. Τι λάθη? Λάθη στην, ίσως στο ότι καθυστέρησαν να έρθουν μεταγραφές, λάθη που έφυγαν κάποιοι που δεν έπρεπε, λάθη που κάποιοι που ήταν, μπορούσαν να προσφέρουν δεν τους υπολόγισε, λάθη στην δεκάδα, λάθη, βάλεσαι ο καθένας τώρα εκεί, χθες. Με αυτό ασχολήθηκε όλος ο κόσμος. Δεν μπορώ όμως να μπω πάλι στη διαδικασία να τρώμε τις σάρκες μας μεταξύ μας. Βλέπω αδέρφια
να μαλώνουν, να τσακώνονται και να, να τρώνε τις σάρκες μεταξύ τους για το Φερέιρα. Για το Φερέιρα είπαμε. Το πήγε καλά το πράγμα στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε έντιμοι. Τι να πούμε δηλαδή. Μπήκαμε στους ομίλους του Europa League και πήγαμε να παίξουμε την υπέρβαση. Τώρα αν έπρεπε νωρίτερα να βάλει τον, τον Τζόλακ ή αν έπρεπε να αλλάξει το σύστημα ή να είναι πιο επιθετικός. Αν αυτά ναι, αλλά σε γενικές γραμμές όμως. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία με τον προπονητή. Είπαμε ο προπονητής θα κριθεί σε βάθος χρόνου. Πέρσι που δεν έκανε αυτά που έπρεπε, τον περάσαμε πριν ο Κορδέλα. Δυσαρέστησα πολλούς γιατί έχουμε πει. Εγώ λέω αυτό παιδιά που βλέπω. Δεν έχω καμία γραμμή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όσοι με ξέρουν χρόνια το γνωρίζουν αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πουν πες. Τι βλέπω, βλέπω ότι δεν μπορεί πέρσι. Το είπα. Και του ασκήσαμε πολύ σκληρή κριτική. Φέτος, σε αυτή τη σειρά των αγώνων, την έσε την ομάδα ως επιτοπλίστων. Μπορούμε να έχουμε κάποιες ας πούμε απορίες για το μάτς το προχθεσινό. Μήπως έπρεπε νωρίτερα να είναι πιο επιθετικός. Μήπως... Ναι, ναι, αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει ο προπονητής. Έχει μερίδιο στο ότι η ομάδα μπήκε στους ομίλους του Europa League. Τώρα ξαναλέω, επιμέρους, τι έγινε με το Βιερίνια, τι έγινε με το Μάτους, τι έγινε με τον Ακπομ. Όταν έρχεται μια αποτυχία μετά, αυτό θέλουν και οι αντίπαλοι μας, να μπούμε και να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και ξέρουν ότι επειδή είναι αυτό το θυμικό μας, ξέρουν ότι επειδή έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία μας, χθες μέχρι που είδα αφιέρωμα στο κεντρικό δελτίο του Α, συνωστισμός χωρίς μέτρα λέει έξω από το Μακεδονία Παλάς. Σοπάτε ρε! Και όταν μαζεύτηκαν έξω από το Καραϊσκάκης αυτοί για να κάνουν τη φιέστα, κάνατε αφιέρωμα. Δηλαδή βλέπετε, ο Α είναι Βαρδινογιάννης, έτσι. Πλέον δεν είναι Κοντομινάς. Βλέπετε. Επίσης, δείτε λίγο πώς σήμερα υποδέχονται οι εφημερίδες και τα site την πρόκριση της ΑΕΚ εκεί που ήδη εγώ είμαι από προχθές. Έπος, Ευρωπαία, τρελαίνομαι, ναι ρε ΑΕΚΑΡΑ. ΑΕΚΑΡΑ και πας σε Ευρώπη, στα έχω, μπροστά τα έχω γραμμένα. Έπος, παιδιά. Εμείς από προχθές το βράδυ είμαστε μεσίστες οι σημαίες, πλερέζες, άνοιξε πέτρα, Καριωτάκης. Και λογικό είναι γιατί εγώ έφτασα ένα βήμα πριν. Έτσι, αυτοί δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Έφτασα ένα βήμα πριν, ναι και υπάρχει στενοχώρια. Αλλά τι να κάνουμε όμως ρε παιδιά, να ανοίξουμε ένα λάκκο και να μπούμε μέσα. Πιστέψτε με, δεν επιτρέπω κανένας να πει ότι στεναχωρέθηκε περισσότερο από μένα. Και δεν υπάρχει ούτε ύπνος ούτε τίποτα. Και είμαστε όλοι με σακούλες κάτω τα μάτια. Και χθες είμαστε σαν ζόμπι. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Μεγάλη στεναχώρια. Οκ, και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Είπαμε, πάω στα εύκολα, πάω κάρα στα δύσκολα. Θα προχωρήσουμε όποιος θέλει, όποιος νιώθει ότι είναι κοντά σε αυτή την ομάδα. Ακόμα και στις δύσκολες, έρχεται μαζί και προχωράει. Όποιος απλά. Είναι πάω και επειδή ήθελε να μπει στο Champions League και επειδή δεν μπήκε τώρα του γυρίζει την πλάτη και δεν γουστάρει να είναι άλλο εκεί ή δεν γουστάρει άλλο. Οκ, δικαίωμά του. Εμείς επιλέγουμε άλλο δρόμο. Χωρίς να λέμε ότι είναι όλα τέλεια. Και φωνάζουμε συνέχεια. Η ομάδα έχει ελλείψεις. Θα έρθει, δεν ξέρω αν θα έρθει αυτός ο Μπράνταριτς, ο 28χρονος Κροάτης που από πέρσι τον θέλαμε. Αυτός δεν ήρθε και ήρθε τελικά ο Εσίτη πέρσι. Αυτόν ήθελε τον Κροάτη 28 χρονών. Τα είχε βρει η ομάδα μαζί του, αλλά η Κάλιαρη τελευταία στιγμή άλλαξε άποψη και πιθανό να είναι αυτός. Λογικά, μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν έρθει δύο παίχτες. Ο ένας σαν αμυντικό σκάφ, γιατί δεν βγάζει τη χρονιά η ομάδα μόνο με τον Σβάπ και τον Καντουρί. Θα σκάσουν. Όπως φαίνεται, ο Νινούα δεν είναι έτοιμος για να σηκώσει βάρος, είναι εναλλακτική και ο Εσίτη είναι άλλου ύφους παίκτης για συγκεκριμένα παιχνίδια. Δεν μπορείς να βασιστείς να κάνει αυτά που κάνει ο Καντουρί ή ο Σβάπ. Δεν είναι και η θέση του αυτή, δεν είναι οχτάρι, είναι καθαρό εξάρι. Απλά δείτε λίγο την αντιμετώπιση σήμερα. ΑΕΚΑΡΑ, έπος, τρελαίνομαι και λες τι έγινε παιδιά. Σήμερα στις 2 είναι η κλήρωση. Όποιος νιώθει ότι θέλει να δει τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και στο Europa League, όποιος μπορεί να περάσει σε δεύτερη μοίρα την υπέρμετρη φιλοδοξία και λαχτάρα και πρεμούρα που είχαμε πρώτος πληθυντικός όλοι μας για το Σεντόνι και για το Champions League, ας ρίξει μια μέρα. Τι θα κάνει η ομάδα σήμερα στην κλήρωση. Παρεπιπτόντως έπρεπε χθες να συμβούν
έσχει σε 5-6 παιχνίδια, δηλαδή για να πάμε να ανέβουμε κλίμακα, να μπούμε σε ένα, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, και πραγματικά εχθές έγινε το έλα να δεις. Δηλαδή, εχθές αποκλείστηκαν το Αποέλ, η Βικτόρια Πλιζέν, η Μάλμε, η Κοπεχάγη, η Βόλφσμπουργκ από την ΑΕΧ, η Βασιλεία, η Γαλατά Σαράι και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Έπρεπε να αποκλειστούν όλοι αυτοί για να πάω στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και να αποφύγω αντιπάλους όπως η Λέστερ, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Αϊντχόβεν, η Σλάβια Πράγας, η Λουντογκόρετς και άλλες ομάδες. Θα δούμε σήμερα. 2 η ώρα η κλήρωση. Αυτά. Λέω λοιπόν ότι βεβαίως θα μπορούσαμε, αν είχαμε κάποια πράγματα τα είχαμε κάνει διαφορετικά, δεν ξέρω αν είχαν έρθει νωρίτερα οι καινούργοι παίχτες ή αν είχε κάποιους από τους παλιούς, π.χ. εγώ λέω συνέχεια για το Μάτος, ότι πιστεύω ότι θα μπορούσε ο Μάτος, αλλά αυτό είναι προσωπικά τελείως δική μου άποψη. Δεν επιβάλλω, ούτε το παίζω να πούμε μυαλοπόλης. Ή τι θα είχε γίνει, υπάρχουν ερωτήματα, όταν κάτι πάει στραβά, τι θα, ο Ακπομ ήταν να φύγει πριν το μάτς με την Μπενφίκα. Τα βρήκε, ήθελε να φύγει, ήθελε να γυρίσει στην πατρίδα του, θα τον έχανε τζάμπα η ομάδα και απλά του ζητήσαμε να κάνει την υπέρβαση και να παίξει στο μάτς και με την Μπενφίκα. Δεν ξέρω αν είχαμε στο μυαλό μας ότι μάλλον θα αποκλειστούμε από την Μπενφίκα και του είπαμε μετά φύγε. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά κάθισε το παιδί προς τιμήν του και όχι κάθισε. Τα έδωσε όλα στο μάτς με την Μπενφίκα και ήταν και εκεί καθοριστικός με την μπάσα του. Στον γκολ του Ζίφκοβιτς. Υπάρχουν βέβαια ερωτήματα πάντα. Αλλά άλλο παιδιά η κριτική και άλλο αυτό που γίνεται, αυτό το πράγμα ρε παιδιά που γίνεται με εμάς. Που υπάρχει μία μερίδα, δεν ξέρω, αυτός που είναι πάω και πονάει και έχει και λιγότερη υπομονή και έχει και άλλο θυμικό και είναι πιο εκρηκτικός και τον καταλαβαίνω και συμμερίζομαι και την οργή του και όλα. Αλλά εδώ υπάρχει μία μερίδα που φαίνεται ότι μπαίνει επί τούτου να δημιουργήσει σκοτωμό. Να κάνει μπάχαλο την ομάδα, να μας βάλει να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Για το Φερέιρα, για τον Βιερίνια, για τον Μάτος, για τον Ακμπομ, για τον Πασχαλάκη, για το... Πάντα θα υπάρχει κάτι στο οποίο θα έχουμε αντίθετες απόψεις. Αυτό είναι υγεία να διαφωνούμε μεταξύ μας. Όχι όμως ισοπαίδωση. Τουλάχιστον εγώ, στη δική μου εκπομπή ρε παιδί μου, εγώ για το 2ωρό μου. Μπορεί άλλοι να τα γκρεμίζουν όλα και να φέρουν την καταστροφή. Δεν με απασχολεί. Εδώ εγώ είμαι ένας. Εγώ πατάω τα κουμπιά, εγώ λέω τι θα πω. Εγώ είμαι μόνος μου. Και έχω το συγκεκριμένο σκεπτικό. Ξαναλέω λοιπόν ότι η ατυχία έπαιξε ρόλο. Μην το βγάζετε απ' έξω. Δεν το παίρνω πίσω αυτό που είπα χθες. Περνάει χθες ο Ασαριφάρ 2-3 και τη στέλνει την μπάλα και περνάει από τον κόλλο της Βελόνας. Και προκρίνεται η ΑΕΚ. Εμένα χτυπάει μπάλα στο δοκάρι και αντί να πάει ευθεία πηγαίνει στραβά. Και πηγαίνει πάνω στον αντίπαλο. Ή κάνει το πλασέο καντουρί και πηγαίνει μπάλα δοκάρι στη Ρωσία, δοκάρι και έξω. Λέω τώρα. Ή βρίσκει την κεφαλιά ο Κρέσπο και πηγαίνει πάνω στον τερματοφύλακα. Που θα μπορούσε να πάει πιο εκεί. Δεν την έστειλε. Οκ. Okay. Ατυχία λοιπόν, γιατί ήμασταν και άτυχοι. Δεν γίνεται να μην το πούμε αυτό. Δεν είχαμε τύχη. Λίγο αν είχαμε. Δεν λέω όμως ότι αποκλειστήκαμε μόνο από ατυχία. Δεν είπα αυτό εχθές. Και το λέω στον φίλο μου τον Ορφέα από την Κύπρο. Μου είπε: Κωστή, αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά χθες είπες ότι αποκλειστήκαμε από ατυχία. Δεν είπα, φίλε, είπα 6 φορές ατυχία και λάθη. Τώρα τα λάθη θες να πεις ότι είναι προπονητικά, ότι είναι στο σχεδιασμό, ότι είναι των παιχτών. Το πέναλτι που εκτελείται από τον Μπέλκα πάνω και χάνεται είναι άλλο μάτσα. Μα τα είπαμε 100 φορές. Όμως, δεν γίνεται να μείνουμε εκεί τώρα και να κλεγόμαστε, να μείνουμε και να φορέσουμε μαύρα μαντήλια στο κεφάλι και να κλαίμε σαν τη Μαρινέλα. Άνοιξε πέτρα. Δεν το επιτρέπει. Ούτε η ιστορία αυτού του συλλόγου, ούτε η περηφάνεια μας, ούτε τίποτα. Κυριακή μάτς 6 και 4. Γιατί μέχρι τώρα, στο πρωτάθλημα, είμαστε αλλού.
Αλλού. Και θα μάτς σκέφτομαι με τον Ατρόμητο και με τον Βόλο, το μυαλό στο μάτς με την Κράσνονταρ. Τώρα δεν υπάρχει Κράσνονταρ. Τώρα, μέσα από εδώ, θα περάσω. Να πάω να πάρω το πρωτάθλημα και να πάω να παίξω ο Μίλου Σάμπιος Λίγκ. Επίσης διαφωνώ με το καταστροφή. Αφού δεν περάσαμε τώρα, δεν θα περάσουμε ποτέ. Δηλαδή μια απεσιοδοξία απίστευτη. Γιατί θα πάω και θα πάρω το πρωτάθλημα, θα πάω και θα κάνω πορεία στο Europa League, αλίμονο σε αυτόν, είτε είναι παίκτης, είτε είναι προπονητής, είτε είναι οποιοδήποτε. Εγώ όλα από την οικογένεια που θα τη δει την διοργάνωση και θα πει εντάξει, μωρέ, τώρα εγώ στο άλλο ήθελα. Στο άλλο δεν έχουμε πάει, δεν πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Και ούτε εδώ έχουμε τα τελευταία χρόνια σε αυτή την διοργάνωση κάνει πράγματα. Άρα απόλυτη προσήλωση. Εγώ θα πω και πάλι ότι όταν δεν είσαι καλά και σ' αγαπώ, είμαι περισσότερο δίπλα σου. Εκτός κι αν κάποιος επέλεξε να υποστηρίζει, να ζει για αυτή την ομάδα, για το πανηγύρι, για το τζουμ τριαλαριλαλό, για το πρωτάθλημα. Παιδιά, τότε, τότε δεν συναντιόμαστε πουθενά, έχουμε τελείως διαφορετική άποψη. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν τη θέλουμε την πρόκριση στο Τσουλού ή ότι δεν θέλουμε ένα πρωτάθλημα, δεν θέλουμε το κύπελλο, φυσικά. Αλλά όταν αυτά δεν έρθουν, δεν γυρίζουμε πλάτη. Δεν απαξιώνουμε, δεν ισοπεδώνουμε, δεν λιδωρούμε. Έτσι έχω εγώ αυτή τη δική μου φιλοσοφία, ρε παιδί μου, και προσπαθώ, δεν προσπαθώ να απείσω κανέναν. Αν εσύ πιστεύεις ότι η χρονιά, τέλος, καταστροφή, να φύγουν, δηλαδή, αυτό το πράγμα, νομίζω μόνο εμείς τόσο των άκρων. Μόνο εμείς έχω την εντύπωση, τόσο πολύ. Μάγος ο Φερέιρα με την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας, άχρηστος ο Φερέιρα με την Κράσνονταρ. Φοβερός ο Πέλκας εκεί στο μάτς, ας πούμε, με άχρηστος ο Πέλκας, παιδιά. Και επίσης, θα πρέπει και μόνοι μας να προστατεύουμε αυτό που αγαπάμε. Αν το βγάζουμε στα μανταλάκια, αν το ευτελίζουμε, αν το γδέρνουμε ζωντανό, δεν λέγεται αγάπη αυτό, λέγεται κάπως αλλιώς. Έτσι έχω την αίσθηση. Και σας μιλάω, δεν μου έχει φύγει ακόμα η στεναχώρια. Δεν μου έχει φύγει. Από προχθές το βράδυ. Με πόνεσε πάρα πολύ και με στενοχώρησε όσο λίγες φορές όλα αυτά τα χρόνια που κάνω εκπομπές. Όμως, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Αποσύρουμε την... Δεν είμαστε πια ΠΑΟΚ. Όχι, εγώ θέλω να είμαι ΠΑΟΚ του Champions League. Δεν θέλω να είμαι ΠΑΟΚ του Europa League. Δεν θέλω να είμαι ΠΑΟΚ που κυνηγάει πρωτάθλημα. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Δικαίωμα του καθενός. Και επαναλαμβάνω, γιατί περιμένουν διάφοροι στη γωνία. Δεν σημαίνει ότι τα βλέπω όλα τέλεια ή ότι θα πρέπει παθητικά να δεχτούμε τις παραλήψεις, τα λάθη που έγιναν, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά για να μηδενίσουμε όλα αυτά που έφεραν τον αποκλεισμό. Πέρα από την ατυχία που δεν μπορείς. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τι να κάνεις. 100 φορές το ξαναλέω να προσπαθήσει να το κάνει αυτό ο Μιχαηλίδης και να τη στείλει την μπάλα έτσι με το τακούνι πίσω, γιατί βλέπει ότι η μπάλα έρχεται από πίσω. Εκεί βέβαια είναι ότι, ας πούμε παράδειγμα, ο Ουαγγέ ήταν έτοιμος, ο Ουαγγέ, για να μπει. Είναι μια απορία. Γιατί στο Βόλο έδειξε ότι δεν ήταν έτοιμος. Και το παιδί, δεν τρέχω να το κρίνω τώρα για την αξία του, για να τον είχε η Μπαρτσελώνα, κάτι θα σκάμπαζε. Τώρα όμως φάνταζε ότι δεν ήταν έτοιμος. Μήπως έπρεπε εκεί να... Εγώ δεν λέω για... Αφήστε το Μάτους, που εγώ τον θεωρώ το κορυφαίο δεξί back ever. Γιατί ο Μάτους μπορεί να είχε θέματα με τον προπονητή, μπορεί να είχε κάνει πειθαρχικά παραπτώματα, μπορεί να μην τον ήθελε, μπορεί να μην ήθελε αυτός. Δεν τα ξέρω αυτά, αλλά δοκίμασα. Π.χ. το Λίρατζι, ας τον Κρέσπο, ο Κρέσπο, δεν πιστεύω ότι η μπάλα θα περνούσε από εκεί. Περνάει όμως η μπάλα. Ούτε είναι ωραίο να παίζει ο Κρέσπο δεξιμπακ. Όλα αυτά που σκέφτεστε τα σκέφτομαι και εγώ. Να ξέρετε. Το ίδιο πράγμα νιώθουμε. Τα ίδια πράγματα. Αλλά εγώ δεν θα αφήσω κανέναν να κάνει ανθρωποφαγία στο Μιχαηλίδη. Ούτε το ξέρω το παιδί, ούτε φίλος μου είναι, ούτε το μάνατζερ του γνωρίζω, ούτε τίποτα. Αλλά να πέσω, γιατί αυτό τώρα θέλουν. Να απαξιώσω τα πιτσιρίκια
που είναι ο θησαυρός μας, που είναι το σήμερα και το αύριο της ομάδας, τον Τζόλι, τον Μιχαηλίδη και τους υπόλοιπους που έρχονται από πίσω, τον Γκούτσια, τον Κωνσταντέλια και τα υπόλοιπα παιδιά που έρχονται, είτε μείνουν είτε φύγουν δανεικοί, όπως ας πούμε ο Μπαλογιάννης ή ο Τσαούσης ή ο Λίρατζης. Λοιπόν, δεν μπαίνω καν, ούτε καν, δεν επιτρέπω, πώς το λένε παιδί μου, που είναι από τις σπάνιες φορές που τη λέω την κουβέντα αυτή στο ραδιόφωνο. Δεν θα αφήσω κανένα να μπει και να κάνει ανθρωποφαγία στο Μιχαηλίδη, που στα 20 του είναι ένα εξαιρετικό project. Ένας αμυντικός που ξέρει μπάλα, που έχει ένα αριστερό πόδι, θαυμάσιο, που το παιδί πριν από λίγες εβδομάδες ήταν στις ακαδημίες. Φταίει αυτός που κάθε φάση έτσι. Οκ, έκανε λάθος. Θα πέσουμε τώρα επάνω να τον φάμε. Δείτε λίγο πώς οι υπόλοιποι, οι αντίπαλοι μας, προστατεύουν τα δικά τους παιδιά, πώς αμέσως δημιουργούν μια ομπρέλα προστασίας μην τυχόν και. Εδώ, να φάμε τώρα τον ή ο άλλο, ή ο Πέλκας. Γιατί ο Πέλκας έχει κοτσίδια, γιατί ο Πέλκας κάνει τα γράμματα. Όταν ο Πέλκας σκίζεται και δεν αφήνει, και εγώ θα τη γύριζα την μπάλα εκεί στην αρχή. Βεβαίως, λάθος, σπάστη την μπάλα, δεν χρειάζεται να πας μόνος σου μέχρι τέλους. Ναι, άλλο αυτό, άλλο όμως ο άχρηστος, ο έτσι ο αλλιώς, τα κοτσίδια. Μας ενοχλούν τα κοτσίδια. Ας τα παστελώνει όπως τα παστέλωσε εκεί που έπρεπε. Και ας έχει κοτσίδια, μην κολλάμε εκεί σε αυτό το πράγμα. 6 και 4 όφι. Ξέρω, δεν είναι προσγείωση, είναι η πραγματικότητα. Τις κάναμε τις γκέλες που μπορούσαμε να κάνουμε. Αρχή. Όπως είπε πολύ ωραία, νομίζω ο Παναγιώτης το είπε. Ξεκινάμε και φέτος με αφαίρεση βαθμών, όπως το πήραμε αίτητη πρόπερση. Όπως ξεκινούσαμε δηλαδή κάθε χρόνο με αφαίρεση βαθμών. Φέτος ήταν δικό μας το φταίξιμο, γιατί δεν ήταν εκεί το μυαλό. Τώρα, αν ο προπονητής πρέπει αλλιώς να βλέπει τα μάτς εντός Ελλάδος, να μην μένει στο ίδιο σύστημα, να παίζει με τρεις, να παίζει αλλιώς πιο επιθετικά, αυτό όσο θέλετε συζητάμε. Όχι όμως Δευτέρα μάγος φοβερός, Τετάρτη άχρηστος. Και αυτός, όπως και όλοι, κρίνονται. Θα δείξει πώς θα πάει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Και φυσικά δεν αρκεί μία είσοδος στους ομίλους του Europa League και δύο αποκλεισμοί για να πούμε εντάξει, τέλειωσε η χρονιά. Μια χαρά, όλα πετυχημένη. Όχι. Κάθε Κυριακή τώρα χρειάζεται αποδείξεις. Δεν γίνεται να ζητάμε κάτι λιγότερο από το πρωτάθλημα από αυτό το ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Και ο προπονητής θα πρέπει και ο ίδιος να προσαρμόσει το σύστημα, να αλλάξει κάτι, να πάρει το μυαλό των παιχτών, να τους ξαναβάλει στο σύστημα ότι εδώ είναι το πρωτάθλημα, τώρα όλο εδώ. Και ο προπονητής και οι παίκτες και όλος ο οργανισμός. Και όλος ο οργανισμός. Μέσα σ' όλα, νέο κρούσμα κορονοϊού. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρεις πού να σταθείς και πού να... Δεν προλαβαίνεις να ξαποστάσεις. Δεν προλαβαίνεις. Και βέβαια, ο Μίσιτς που δίνει τη δική του μάχη. Πάλι εγχείρηση. Δεύτερη στη βουβονική χώρα. Μάχη. Το παλικάρι δίνει μάχη. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτά είναι. Ναι, βεβαίως, η ομάδα, οι προκρίσεις, ναι, οι επιτυχίες, φυσικά, ναι. Αυτός, ο κορυφαίος μας παίκτης πέρσι, που χτυπήθηκε από αυτό που χτυπήθηκε και δίνει τη δική του μάχη ξανά. Όταν βλέπεις δεύτερη εγχείρηση μέσα σε λίγο καιρό, με ζώνουν φίδια. Με ζώνουν. Δεν είπα καν χορηγούς, δεν είπα τίποτα. Σας λέω όμως και σας το ξεκαθαρίζω, και εμένα δεν μου έχει φύγει στεναχώρια. Δεν θέλω να το παίξω τρελίτσα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να φύγει το μυαλό από εκεί, να συζητήσουμε μπροστά του αυτό που έρχεται σήμερα, η κλήρωση στις 2. Την Κυριακή επίσης έχουμε το μνημόσυνο των παιδιών, τα 6 αετόπουλα που έφυγαν τόσο άδικα, τόσο πρόωρα, τόσο χωρίς καμιά λογική, και κόπηκε ξαφνικά το νήμα της ζωής. Και δεν τα ξεχνάμε, Κυριακή στις 11 θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο για τα 6 αετόπουλα στα Τέμπη. Τέσσερις δεκάτου, 99 σταμάτησε ο χρόνος. Αυτά έχω να πω εγώ.
στο πρώτο μισάωρο. Στεναχώρια μεν, διαφωνώ τελείως με το δεν έγινε και τίποτα, ένα μάτς ήταν. Όποιος το λέει νομίζω προσπαθεί πρώτα να ξεγελάσει τον εαυτό του. Ναι, αλλά όχι ισοπαίδωση, όχι άχρηστοι όλοι, όχι τρώμε σάρκες ο ένας τον άλλον. Ναι, με διαφωνίες, ναι, ό,τι θέλετε. Και να διαφωνήσουμε. Διαφώνησαν κάποιοι χθες που είπε ότι ήταν και ατυχία. Μα ήταν και ατυχία, τι να κάνω. Αυτό πιστεύω, ρε παιδί μου, είναι η άποψή μου. Είναι υγεία να διαφωνούμε. Εσείς μπορεί να μου πείτε ότι δεν ήταν ατυχία, ότι ήμασταν εδώ, δεν φταίει η τύχη. Και είπα ατυχία και λάθη. Τι λάθη, λάθος στο γύρισμα, λάθος στο πώς η ομάδα είδε το παιχνίδι, λάθος το πέναλτι, λάθος που έφυγε, μπορεί να έφυγε κάποιος παίκτης, λάθος που δεν ήρθαν νωρίτερα, όσα ό,τι θέλετε. Όταν λέμε λάθη, δεν εννοώ το λάθος του Μιχαηλίδη μόνο. Και είπα επίσης, όποιος προσπαθήσει να φορτώσει στην ψυχή αυτού του παιδιού, του 20χρονου, την αποτυχία και τον αποκλεισμό, κάνει μεγάλο, τεράστιο λάθος και δεν θα επιτρέψει η υπόλοιπη οικογένεια σε αυτόν. Είτε είναι εντός οικογένειας, είτε είναι εκτός, που είναι το πιο πιθανό. Να δημιουργήσει ένα μπουμπούλα, να τους βγάλουμε άχρηστους τώρα. Ο Τζόλης πριν από λίγες εβδομάδες ήταν το νούμερο ένα project, παραμιλούσε όλη η Ευρώπη. Τώρα γιατί ο Τζόλης δεν την έσπασε, εντάξει, δεν την έσπασε την μπάλα δηλαδή, στο Βόλο. Άρα τους δένουμε ζωντανούς. Όχι. Αυτά. Θα πάω σε διάλειμμα, λέγοντας και πάλι. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Δεν σημαίνει ούτε σας την επιβάλλω, ούτε είμαι εγώ πιο έξυπνος ή πιο μάγκας ή πιο διαβασμένος ή πιο πάω από σας. Ποτέ δεν το είπα, μα δεν ισχύει κιόλας. Δεν ισχύει. Αλλά είναι η δική μου άποψη. Αν εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να τον γδάρουμε, ή αν εσύ πιστεύεις ότι είναι άχρηστος, όχι, ο ψή, οκ, η δικαίωμά σου. Βεβαίως. Και θα διαφωνήσουμε. Γι' αυτό και ανοίγουμε τις γραμμές και στις πιο δύσκολες μέρες. 2. Κλήρωση Europa League. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει έστω και ένας να υποτιμήσει. Δείτε λίγο πώς αντιμετωπίζει σήμερα ο τύπος της ΑΕΧ την πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Το ίδιο πράγμα έχουμε κατά. Και μάλιστα εμείς είμαστε πιο δυνατοί. Είμαστε ένα γκρουπ πιο πάνω από αυτούς. Έτσι. Απλά καταλαβαίνω ότι εμείς βρεθήκαμε εκεί επειδή δεν καταφέραμε το άλλο βήμα. Που αρωτούσαμε. 10.000 παοκτσάκια. Τον Αύγουστο, πιστεύετε ότι έτσι όπως άλλαξε η ομάδα, έτσι όπως τελείωσε η προηγούμενη χρονιά, έτσι όπως βλέπουμε μπροστά μας Μπεσίκτας και Μπενφίκα, πιστεύεις θα πάμε ομίλους? Πρώτος, εγώ θα έλεγα, δεν νομίζω ότι είναι φέτος. Ότι αν τα καταφέρουμε να αποκλείσουμε την Μπεσίκτας και να πάμε ομίλους Europa League. Αυτό ήταν το μυαλό μας. Τα άλλα ήρθαν και έκατσαν. Να είμαστε μεταξύ μας έτοιμοι, ρε παιδιά. Αυτά δεν λέγαμε. Το ότι χάθηκε σε λεπτομέρειες μια τεράστια ευκαιρία και δεν ξέρουμε πότε θα ξαναδοθεί. Βεβαίως, μαζί σας. Ό,τι θέλετε να πούμε. Αυτά. Και η ατυχία, ατυχία. Μη λέμε τώρα, το βλέπετε. Δοκάρει εμένα και έξω, δοκάρει στα πόδια του αλουνού. Και 100 φορές θα ξαναπροσπαθήσουμε να κάνουμε τη φάση αναπαράσταση, το πώς μπαίνει το αυτογκόλ από το τακουνάκι του Μιχαηλίδη, τις 90 θα πάει κόρνερ, τις 8 θα πάει στο δοκάρι και τις 2 θα πάει πάνω στο τερματοφύλακα. Καμία δεν θα πάει εκεί που πήγε στη γωνία. Να μην πω δηλαδή ότι είναι ατυχία. Τι, να τα φορτώσουμε, τι θέλετε. Να τα φορτώσουμε όλα στο Φεραίρα. Θέλετε αυτό που εγώ πέρσι δεν νομίζω να μίλησε κανένας άλλος, να είπε τόσα πολλά, να άσκησε τέτοια κριτική. Που εμείς, το ξαναλέω, δεν είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή. Το τονίζω αυτό, τη λέμε την άποψή μας. Το ότι συζητάμε για τον ΠΑΟΚ, βεβαίως. Δεν είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή. Άρα λέμε ό,τι μας κατέβει, δεν υπάρχει. Ούτε φοβόμαστε μήπως να μας μιλήσει ο παίκτης ή μας κάνει μουτσούνες, θα πούμε, η φίρμα επειδή μιλάμε για αυτήν. Ξεκάθαρα. Το ξέρετε οι παλιοί, το λέω για τους καινούριους που μπήκαν. Για τον Μπράνταριτς Κωστή, έκλεισε, δεν έχει κλείσει, υπάρχει πρόταση 28 χρονών Κροάτης. Μεγάλη ποιότητα θα βάλουμε στα αμυντικά χαφ. Αυτόν ήθελε από πέρσι η ομάδα και στη θέση του ήρθε ο Εσίτη. Που είναι άλλων χαρακτηριστικών. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να γίνει τώρα ο Εσίτη δημιουργός του παιχνιδιού, δεν μπορούμε. Το είπαμε από την αρχή, από την πρώτη φορά που τον είδαμε. Είπαμε είναι ένα εξάρι που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πάσα δίπλα, δυνατές διεκδικήσεις. Αυτό δεν είναι για να δημιουργήσει. Αυτά. Να μην σας καθυστερώ άλλο. Να πάμε στις γραμμές. 2310-287-888, να πω ότι σήμερα δίνουμε δώρο υπέροχο και μεγάλο, 90 ευρώ, μία σκούπα
καταπληκτική σκούπα Boss. Από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Έρχομαι στις γραμμές, θα πάμε σύντομο διαφημιστικό και έρχομαι γρήγορα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54-222. 62 λεπτουδάκια μόνο μπορεί να κερδίσετε ένα... Και πλέον τώρα δεν έχουμε δεύτερη εκπομπή μεσημέρι, τώρα ό,τι κάνουμε. Τώρα, σήμερα Παρασκευή, μέχρι τις 10. Μία σκούπα Boss, να πω τον Οκτώβριο πλυντήρια στεγνοτήρια Boss εκπληκτικά, με φοβερές δυνατότητες στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Μία τέτοια αγορά από πλυντήριο στεγνοτήριο Boss και έχετε δώρο μία τέτοια σκούπα σαν αυτή που δίνουμε σήμερα. Στεγνοτήρια Boss, όπως λέω κι εγώ, στεγνή μου γνώση, να σ' είχα πρώτα. Μία τέτοια Boss λοιπόν, κοντά στα 100 ευρώ, 90 ευρώ είναι η τιμή της, θα κληρώσουμε σήμερα. Στείλτε τα μηνύματα, δώστε μου και τα τρία τελευταία ψηφία από το τηλέφωνο, γιατί είναι είδος ανάγκης, δεν είναι είδος πολυτέλεια. Πολυτελείας, μία σκούπα. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ωραιόκαστρο, καταπληκτικά, υπέροχα πράγματα μέσα από τη θάλασσα, φρεσκότατα και με χώρο μεζεδοπολίου. Και να μην υπάρχουν μυρωδιές στο σπίτι, και ωμέγα 3 βάζει στον οργανισμό σας και με παραίστικο μεζεδοπολείο οι δύο μαγαζάρες. Όπως φυσικά, Τσαντεκίδης μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, ανεβαίνοντας στον δρόμο για το Ωραιόκαστρο. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε, επαγγελματικό, γιοταχή, μικρό, μεγάλο. Πηγαίνετε το και σε όποιο συνεργείο εσείς θέλετε και αγαπάτε, να κάνετε τον έλεγχό σας, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως. Και πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε, γι' αυτό και είναι κορυφαίος τόσα χρόνια και γι' αυτό το όνομά του αποτελεί εγγύηση, Τσαντεκίδης. Και βέβαια, γλυκάρες, παγωτάρες, ψωμάρες, τα πάντα στα Αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163. Με το κορυφαίο παγωτό στην πόλη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτοιμοι! Να υπενθυμίσω ότι στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, σε έναν υπέροχο χώρο και υπαίθριο, η απόλυτη διασκέδαση και φυσικά για εσάς που εγγράφεστε για πρώτη φορά, πλούσια δώρα, μπόνους, και πολλά ωραία πράγματα μέσα στην πόλη μας, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε στις γραμμές, θα μην περιμένετε άλλο. 2310-287-888, ξαναλέω, σκούπα Boss. Αξίας 90 ευρώ κληρώνουμε σήμερα. Υπέροχο, μαραφέτη, και καταλαβαίνετε όταν μιλάμε Boss, γιατί μάρκα μιλάμε, για κορυφαία πράγματα. Από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Όπου τον Οκτώβριο όλο έχει πλυντήρια και στεγνοτήρια Boss. Εξαιρετικά πράγματα. Κάθε τη βόλτα σας εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και θα με θυμηθείτε. Πάμε! Πάμε να μιλήσετε εσείς. Εδώ ανοιχτές οι γραμμές και μετά από εύκολες, εννοείται, μετά από χαρές και μετά από δύσκολες. Δεν κλείσαμε ποτέ τις γραμμές μετά από επώδυνες βραδιές. Ίσα-ίσα νιώθω κι εγώ ότι αν ήμουν οπαδός μόνο και όχι ραδιοφωνατζής, θα ήθελα να βγω να εξωτερικεύσω αυτό που με πνίγει, είτε είναι πόνος, είτε είναι τσαντίλα, είτε είναι αντίρρηση, οργή, στενοχώρια, ό,τι κι αν είναι. Ό,τι κι αν είναι. Γι' αυτό και έχουμε ανοιχτές γραμμές. Πάμε. Α, τέλεια. Ωραία ξεκινήσαμε. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα. Κωστή. Καλώς τον. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Θοδωρή. Έριξες τον προηγούμενο με καρατιά. Στο λαρίγκι. Την καροτίδα. Καροτίδα, φίλε, κανονικά. Ζανζά καροτίδ. Έλα, για πες, Θοδωρή μου. Να έρθουν πάλι πίσω. Να ξανάρθουν πάλι πίσω οι παλιές καλές στιγμές. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρει. Μην γινόμαστε ούτε σαν τους γάβρους, ούτε σαν τους αεξίδες που έτσι και χάσουν ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελο, τρελαίνονται και αρχίζουν και έχουν κατάρες παντού. Ούτε έγινε αυτό. Από πολύ μικρή μερίδα έγινε. Εντάξει, ο κόσμος αρχίσουν. Μπορεί να στενοχωρήθηκε, αλλά... Αυτή, ναι. Έστω και αυτή η μικρή μερίδα. Μου φτάνει να πάρω τη μηχανή τώρα, να πάω να κάτσω ξανά από το γήπεδο, να πάρω ένα καφέ στο χέρι και να πίνω το καφέ μου κοιτάζοντας στο γήπεδο. Αυτό μου φτάνει. Ναι. Αυτό μου φτάνει. Έτσι. Δεν είναι η δικιά μας ψυχοσύνθεση, δεν μεταφράζεται ούτε σε κυπέλα, ούτε σε πρωταθλήματα, ούτε σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ούτε σημαίνει έτσι, ότι... Έτσι γουστάρουμε που μόνο και μόνο θα πάμε, θα περάσουμε έξω από το γήπεδο, θα σταματήσουμε λίγο, αρχίσουμε μια ματιά και θα φύγουμε. Αυτό γουστάρουμε εμείς. Αυτό δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας, ούτε μπορεί να το έχει κανένας αυτό. Αυτό που έχει ο Παοκτσής είναι χάρισμα. Έτσι. Είναι φυσικά. Χάρισμα. Φυσικά, φυσικά. Δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι κάτι το οποίο θα πας να το αγοράσεις από κάπου ή κάποιος θα το προσφέρει.
Δεν γίνεται. Δεν μας το πρόσφερε κανένας. Ούτε μαθαίνετε αυτό, ούτε διδάσκει τίποτα. Στο λεκανοπαίδιο δεν έχουν μάθει να αποκτάνε κάτι. Τους τα προσφέρουν όλα. Ακριβώς. Όλα τους τα προσφέρουν. Ακριβώς. Δεν έχουν κατακτήσει κάτι ποτέ. Δεν έχουν κατακτήσει πάλι. Τους πληρώνουν και πάνε και βάζουν αφίσες. Εδώ θα το έκανε κάποιος αυτό, θα τον κρεμούσαν από το Λευκό Πύργο. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Εννοείται. Και επειδή φίλε, είμαι ίσως ο τελευταίος ρομαντικός που περιμένει κάτι, σας το λέω ειλικρινά ότι αυτό το κάτι θα έρθει. Καλά, προθές, εννοείται. Την περασμένη Δευτέρα, στο γραφείο του Πλιώτας, ο εισαγγελάς του Αρείου Πάγου, ο ανώτατος δικαστής της χώρας, έτσι, το νούμερο 1 στη δικαστική εξουσία, φώναζε και οριότανε γιατί αχρηστέψατε, λέει, μία δικαστή την οποία την έχουμε δώσει υποθέσεις πάρα πολύ πιο σοβαρές από αυτή που δίκασε τώρα. Έτσι, έχει δικάσει την ενέργεια με το φλόρο. Ακριβώς. Καταδικάστηκε. Ο φλόρος τώρα είναι έξω με εγγύηση. Παρεπιπτόντως με αυτόν τον Κοτσολιούτσο. Με αυτόν τον ανοιχτό. Έχει δικάσει τον Κοτσολιούτσο. Τη φωλή. Έτσι, έχει δικάσει πολύ πιο σοβαρές υποθέσεις. Ναι. Καταδικάστηκαν όλες, δεν πήρε πίσω καμία. Δεν απορρίφθηκε καμία και τώρα λέει εσείς την καταστρέψατε. Ναι. Ωραία. Τίποτα. Τίποτα. Αυτό που λέγαμε. Δεν θα γίνει πάλι τίποτα. Αυτός ο ανοιγκό που ήταν στο ευρύτερο φάσμα και στην Νότιχαμ τώρα. Μιλάμε εμπόριο όπλων, λέει. Μιλάμε ναρκωτικά, εγκληματική οργάνωση. Τι αυτά. Γίνεται εδώ. Παιδιά, τι έγινε, παιδιά. Τι έγινε. Έχετε ακούσει ποτέ για παίχτη προπονητή παράγοντα του ΠΑΟΚ να έχει κανάμιση λεπτά. Μα καταρχήν θα το βγάζανε, όχι αφίσα, όχι σε προτζέκτορα. Θα το προβάλαμε στον ουρανό με προβολέα. Θα τον εκτελούσαν. Τι λες τώρα. Γι' αυτό ας ηρεμήσουμε λίγο, ας καθίσουμε ήρεμοι και ας δούμε τις εξελίξεις που θα έρχονται. Γιατί θα έχουμε εξελίξεις, φίλε. Σε πολλά επίπεδα. Σε πολλά. Βρέθηκαν πολλά πράγματα που διασταυρώνονται μεταξύ τους. Αρπαγές από δημοσιογράφους, το καράβι, πολλά πράγματα. Ελάχιστα περιμένω πάντως, να ξέρεις. Εδώ, της Πανού η ιστορία ήταν δεμένη από παντού. Λάδι. Το είδες. Όχι, της Πανού η ιστορία δεν έληξε ακόμα. Λάδι. Για το... Δεν έληξε ακόμα. Το ποινικό πέρα. Πίστεψε με αυτό που λέω. Τέλος πάντων. Πίστεψε με και δεν θα έβγαινα ποτέ από κάτι, αν δεν ήμουν σίγουρος. Της Πανού η ιστορία δεν έχει έληξε ακόμα. Δεν έληξε ακόμα. Αυτό πιστέψτε το. Έγινε, Θοδωρή μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Φιλιά. Και μείνετε ήρεμοι. Πάμε παρακάτω. Εννοείται, ρε. Ζούμου σου λέμε, ρε. Και κάθε πίκρα και με. Εννοείται. Και στα δύσκολα. Πιο πολύ ΠΑΟΚ. Πιο πολύ σε αγαπώ. Όταν περνά δύσκολα. Τελείωσε την άποψη. 100%. Αυτό. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Όχι, πάμε εδώ. Καλημέρα. Αλλός το παιδί! Αλλός τον! Έλα Μένιο! Έχουμε Ιβάν και την οικογένειά του μαζί. Φυσικά. Ο Θοδωρής τα είπε πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Είναι η Αλβανία και δίπλα είμαστε κι εμείς. Στην ίδια σειρά. Ακριβώς αυτό επικρατεί. Το λεκανοπαίδιο έχει κυριαρχήσει και μοιράζεται τα πάντα. Τα σημερινά γεγονότα, τα χθεσινά. Πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Και γιατί να μην πανηγυρίσει. Έρχεται εκεί που είμαστε εμείς, ό του θαύματος, αυτό που λέμε. Και στο πιο κάτω γκρουπ δυναμικότητας. Πανηγυρίζουν, Κωστή μου. Όχι πανηγύρι, έπος, αεκάρα και πας Ευρώπης, Ευρωπαία, τρελαίνομαι. Και λες, συγγνώμη, λοιπόν, απλά εμείς τι, φτάσαμε ένα βήμα πριν το παραπάνω, γι' αυτό. Μας φαίνεται τώρα, λες και είναι... Και μας πικραίνει, γιατί φτάσαμε πολύ κοντά. Έτσι. Και θα ήθελα, Φυσικά. Κωστή, να σταματήσουμε. Να τα βάζουμε και λίγο με την Ευρώπη για πλέον για κατατρεγμό της ομάδος μας. Υπάρχει μια βοήθεια στους ισχυρούς και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, πάντοτε θα υπάρχει. Τα σπόρια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θα πάνε στον... Μα είδες πώς έγινε το επιθετικό φάουλ, πέναλτι. Αλλά με την Κράσνονταρ παράδειγμα όμως... Δεν με πείραξε ο διαιτητής εδώ. Χέρι μας. Όχι, εδώ δεν με πείραξε ο διαιτητής. Τι να πω. Έτσι. Εδώ δεν με πείραξε. Το κλείνω και αυτό το θέμα, να σταματήσουμε γιατί κάποια στιγμή βγάζουμε κάτι ηχηρά συνθήματα κατά της Ευρώπης. Εκεί που έπρεπε τα βγάλαμε. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν δικαιολογημένα απόλυτα. Εντάξει, με κυνήγησαν. Ας φροντίσουμε, ας πούμε όλοι από μια κουβέντα, να πάψει αυτό. Γιατί θέλουμε να μπούμε εκεί και μου θυμίζει κάποιες γειτονιές που μέχρι πέρυσι λέγανε ότι είναι η Super League, η δικιά μας, αλλά στήσαν ποπουδάκι μετά για να μπουν μέσα σε αυτήν την ομάδα. Το γκρουπ που βρίζανε,
Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει παγιωθεί και εκείνο που μένει είναι να μείνει ήρεμη όπως είναι, ως έχει δηλαδή, και στο προπονητικό team και στο ποδοσφαιρικό. Μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις με 3-4 μικρούς οι οποίοι θα μεγαλουργήσουν, να πω, αλλά να προσέξουμε και κάτι άλλο. Δεν μπορεί μια ομάδα να βάζει 3 και 4 ταυτόχρονα μικρούς, γιατί αυτομάτως αποδυναμώνεται. Και θα κλείσω με το εξής. Εάν βάλουμε μια ομάδα σε όλα τα επίπεδα, από αεροστηγικό μέχρι επαγγελματικό, μια ομάδα 30-άριδων, να παίξει με μια ομάδα 18-άριδων και 20-άριδων, οι μικροί θα βγάλουν διπλάσια χιλιόμετρα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πιο πιθανό όμως, με 90% πιθανότητες, είναι να κερδίσουν οι έμπειροι, γιατί αυτό λέει η λογική. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε τώρα η ομάδα να ξεκινήσει σερί νικηφόρο. Έρχονται δύσκολα μάτς απόλυτα. Από την Κυριακή αρχής γενομένης με τον Όφη. Νίκες συνεχόμενες. Να πάμε. Ναι. Και να πιάσει την απόδοση που είχε με την Μπενφίκα, με την Μπεσίκτας και ακόμη και με την Κρασνονταρή. Να πιάσει απόδοση. Να μην παρακολουθεί και να μην είναι και απογοητευμένη. Ακριβώς. Έγινε, Μένιο, σε ευχαριστώ. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας και να στηρίξουμε τους πάντες εκεί μέσα. Φυσικά. Έχουμε Ιβάν Σαββίδη μαζί μας. Και έρχονται και μεταγραφές. Το λέω επειδή έρχονται μηνύματα συνέχεια, λέει, τέλος μεταγραφές. Ακόμη πιο όμορφα. Άλλες δύο, πιστεύω. Ακόμη πιο Έγινε, όμορφα. Μένιο, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα, Γιώργο μου, έλα. Καταρχήν, περαστικά στον Μίσιτς, η Παναγιά μαζί σου, ο Παλιγάρι μου, και όλοι προσεχώ. Να πω, ρε γάμο. Τι να πω. Να δηλαδή, περάσεις αυτό το τέλος πάντων. Και είναι ένα παλικάρι, εγώ δεν έχω άμεση επαφή με την ομάδα. Δεν είμαι ούτε στα αποδυτήρια, ούτε στις προπονήσεις. Γνωρίζω όμως πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό παλικάρι. Θα μου πεις, αν ήταν αλυτάμπορας, τι θα λέγαμε, καλά που το έπαθε. Όχι βέβαια. Όχι. Αλλά ένα λόγο παραπάνω που εκτός από σπουδαίος παίχτης, έτσι είναι και ένα... Είναι άνθρωπος, όπως επανάλαβα. Μα θα το λέγαμε και για παίχτη άλλης ομάδας, εννοείται. Δεν συζητάμε τώρα το αυτονόητα. Απλά όταν λες... εντάξει, μακάρι να τον βοηθήσει ο Θεός και να πάνε όλα καλά. Να τελειώσει με αυτή την ιστορία. Και να γυρίσει υγιής γρήγορα. Προς τα παλικάρια τα οποία συνοδεύσαν την ομάδα μας την Τετάρτη από το Μακεδόνιο Παλές. Παιδιά, ξαναπάτε. Αν αγαπάτε την ομάδα αυτή, την ομάδα μας, την ομάδα του ΠΑΟΚ... Εγώ δεν βάζω γράμματα. Δεν βάζω το αν. Αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί προχθές, με μάσκες, με αποστά, όπως ο καθένας, έτσι... Θα πρέπει να ξαναπάνε... Δεν βάζω αν για αυτά τα παιδιά. Ναι, Κωστή μου, άφησε με λίγο να ακούω. Ναι, βεβαίως. Να συνοδεύσουν πάλι την ομάδα και να τη συνοδεύουν σε κάθε παιχνίδι. Εφόσον αγαπάτε την ομάδα αυτή, θα τη συνοδεύετε σε κάθε παιχνίδι από το Μακεδόνια Παλάς. Σας έχει την αγάπη σας, την έχει ανάγκη. Απόλυτη. Ειδικά μετά τη στραβή. Όχι. Εντάξει, τελείωσε αυτό το... Ναι. Όσο για αυτούς οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο σε κάθε χρονικό σταθμό και ορισμένοι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ για την ομάδα μας, καλά θα κάνουν να σταματήσουν τα σχόλιά τους. Τους έχω βαρεθεί. Γι' αυτό δεν ακούω κανέναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό εκτός από σένα. Εντύπωση σου μιλώ μόνο να ακούω εσένα. Γιατί είσαι γνήσιος, είσαι καθαρός. Όλοι οι άλλοι είναι μυθιστές. Όχι όλοι οι άλλοι. Εδώ θα διαφωνήσουμε. Δεν λέω ότι οι υπόλοιποι είναι πολύ Παναγίες, αλλά έχει και άλλους. Δεν μ' αρέσει αυτό. Εντάξει. Σε ευχαριστώ για αυτό που λες, αλλά θα διαφωνήσω. Δεν είναι όλοι. Όλοι. Έχει μπουμπούκια στο χώρο μας. Έχει μπουμπούκια στο χώρο μας. Φυσικά, ναι. Αλλά όχι να πω ότι. Απευθύνουμε σε αυτούς. Δεν μπορώ να πω τίποτα για τον Βασιλόπο, τον Κόχλη και τα γνήσια παγουξάκια στο ραδιόφωνο. Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω έχει. Πάμε τώρα στην. Κλήρωσε. Ναι. Να πω, μου επιτρέψει, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Θέλαμε χθες να αποκλειστούν 6 ομάδες. Δηλαδή, άμα το δεις από πλευράς ποσοστών, πολύ δύσκολο. Και τελικά αποκλείστηκαν όχι απλά 6, 9 ομάδες από αυτές που δεν θέλαμε. Μου επιτρέπεις να ξαναπώ.
Διότι πραγματικά εχθές ανεβήκαμε γκρουπ δυναμικότητας, αποκλείστηκαν το ΑΠΟΕΛ, η Βόλφσμπουργκ, η Μάλμε, η Βικτόρια Πλιζέν, η Κοπεχάγη, η Βασιλεία, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Γαλατά Σαράι. Μιλάμε τώρα τεράστια ονόματα, Champions League είναι αυτές οι ομάδες τώρα, έτσι. Δηλαδή η Γαλατά Σαράι, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Κοπεχάγη, ο ΑΠΟΕΛ, η Μάλμε, η Βασιλεία είναι ομάδες Champions League. Αποκλείστηκαν. Έτσι. Γι' αυτό σου είπα και προηγουμένως, υπάρχει Θεός. Μ' άρεσε η κλήρωση. Manchester City. Πόρτο, Μαρσέη. Εντάξει. Είναι εκεί όμως. Να τα λέμε όλα. Είναι εκεί. Τους έκανε το πέναλτι, το επιθετικό φάουλ, Γιώργο μου, έγινε πέναλτι. Πάρε 30 στην τσέπη και είναι εκεί. Τι να λέμε τώρα. Έχουν τις άκρες. Και έχουν και τις κληρώσεις που πρέπει, γιατί έχουν, μαζεύουν κάθε χρόνο, μπαίνουν εκεί πέρα. Είναι τακτοποιημένα όλα. Οπότε αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να λέμε. Μην ξεχνάμε ότι ο προπονητής της Πόρτο έχει κάτι διαφορές να λύσει. Κάτι χρωστάει. Κάτι χρωστάει. Απλά, Γιώργο μου, εμείς, Γιώργο μου, κάθε χρόνο πρέπει να παίξουμε ομίλους πριν τους ομίλους. Το ξέρω. Πρέπει το να περάσουμε από συμπληγάδες. Λοιπόν, θα έρθει το άγχος, θα έρθει στραβή, θα έρθουν τα λάθη, θα έρθει. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Να κλείσω με το χθεσινό, το βραδινό το παιχνίδι. Ναι. Που έκανα ζάπη και είδα το πρώτο γκολ. Τράβηξε ο άνθρωπος ένα σουτό που είναι γκολάρα. Γκολάρα, τι να πούμε τώρα. Στο δεύτερο γκολ μου θύμισε ο τερματοφύλακας της Βόλφσμπουργκ. Λέω, μπας και πήρε τον γλύκο, διότι έφαγε ένα πανηλήθιο γκολ. Όρθιος. Ένας Ιγανός, δεν ξέρω αν το είδες. Πω, το είδα. Δεν είδα το μάτς. Είδα μετά, μπήκα και είδα μετά στο ίντερνετ, είδα τα γκολ. Ένα πανηλήθιο στο 94, goal. Αυτό λέμε να σε θέλει κιόλας. Περνάει από χίλια, από τον γκολ της Βελώνας η μπάλα και πάει γκολ. Και προκρίνεται η ΑΕΚ. Μα ο τερματοφύλακας, αν το έχεις ξαναδεί, έχει την ευκαιρία και η μπάλα βγαίνει out. Όρθιος. Ούτε καν έκανε κίνηση. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Σε φιλώ. 4-16. Ναι, 4-16. Ναι, 4-16. Βεβαίως. Δώστε μου και τα τρία τελευταία ψηφία για τη Σκούπα Μπος που κληρώνω σήμερα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δυνατοί, γεμάτα τα πνευμόνια μας με ΠΑΟΚ, με εμπιστοσύνη, με αγάπη. Πιο πολύ σε αγαπώ όταν δεν είσαι καλά. Αυτό είναι μέσα στην ιδιοσυγκρασία μας. Έχοντας απόλυτη επίγνωση τι ευκαιρία χάθηκε. Δεν είμαι σε άλλο κόσμο εγώ. Το ίδιο πράγμα νιώθω. Και αν εσείς το νιώθετε μία φορά σαν οπαδί, εγώ το νιώθω και σαν οπαδός και σαν ραδιοφωνατζής. Και με τις δύο, ας πούμε, υποστάσεις. Το νιώθω διπλά στο πετσί μου. Αυτό θέλω να σας πω. Όπως με βρίσκει κάθετα αντίθετο το δεν έγινε και τίποτα. Όχι ρε παιδιά, έγινε. Χάθηκε μια σπουδαία ευκαιρία, αλλά τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Να πιάσουμε να κλαίμε. Ναι, να διορθώσουμε, να καλύψουμε τα κενά που έχει η ομάδα, βεβαίως. Να δούμε τι δεν κάναμε σωστά για να μην το ξανακάνουμε, ναι. Την ατυχία δεν μπορούμε, δεις. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Πώς θα το παλέψει αυτό. Αλλάζει τον προγραμματισμό. Οι παίκτες που δεν έπαιξαν, αυτά, ό,τι θέλετε να κάνουμε συζήτηση. Όμως τρέχει ο χρόνος. Και την Κυριακή δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο παρά μόνο τη νίκη με τον Όφη. Διότι ήδη χάσαμε πολύτιμο έδαφος. Δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Δηλαδή αυτό είναι αλφαβήτα. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Σας ακούμε. Το όνομά σας. Αγάπη Έρωτας Καψούρα. Τρία γράμματα. Την καλημέρα μου. Ευτυχισμένη μέρα σήμερα. Χαίρεσαι. Προκρίθηκες. Είσαι εδώ που είμαι κι εγώ. Βεβαίως. Καλώς κάνεις και χαίρεσαι. Καλώς κάνεις και χαίρεσαι. Θέλω να ευχηθώ πάνω απ' όλα μία βατή κλήρωση για το μεσημέρι, γιατί θέλουμε κληρώσεις καλές, θέλουμε βαθμούς για την Ελλάδα. Ναι. Για να μπορούμε να έχουμε ομάδες στο Champions League. Βλέπεις τη γίνεται στη γενική κατάταξη της UEFA, πόσο έχουμε κατρακυλήσει. Ναι. Και αυτοί οι παουξίδες που λένε, μωρέ, Europa League και αυτό, ας θυμηθούν λίγο, αν τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε μία καλή πορεία στο Europa League. Σωστό. Φέτος δεν έχει διαφωνώ. Καλύτερη σκληρότητα. Τα έχω πει τα ίδια πράγματα. Συμφωνείς. Συμφωνώ. Ήταν και αυτό, αυτό ένα λάθος. Ήταν ένας παράγοντας που μας οδήγησε σε αυτές τις σκληρώσεις. Γιατί
ειδικά τη χρονιά του πρωταθλήματος, ρίξαμε όλο το βάρος εκεί και μάτς, εγώ δεν λέω την Τζέλσι, αλλά μάτς όπως η Μπάτε, όπως η Βίντι, η Σλόβαν, αυτά έπρεπε να τα πάρουμε. Εντάξει. Κωστή, Κωστή τι να, την προηγούμενη χρονιά είχε αποκλειστεί με 0 βαθμούς από μια Έστερσον, πέρσι τα ίδια πράγματα, δηλαδή αν θα το καταλάβει ο κάθε οπαδός, ο κάθε φίλος της ομάδος, ότι οι ομάδες φτιάχνονται μέσω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί από εκεί παίρνουν τα λεφτά, κακά τα ψέματα. Λέψω Ολυμπιακός τι κάνει. Κάθε χρόνο 25, 30, 40, φέτος μπορεί να φτάσει στα 50. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο χοντρός εκεί. Δεν καταλαβαίνει, είναι... το επιθετικό φάουλ έγινε πέναλτι. Και πέρσι και πρόπερσι έχεις μπρόξιμο σκανδαλώδες. Α, μπράβο, εντάξει. Τι να πω. Μην ξεχάσω, 4,78 Χρήστος. Έγινε Χρήστο, σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα Χριστάρα. Από Χρήστο σε Χρήστο. Έλα Χριστάρα μου, έλα. Λοιπόν Κωστή, να πούμε βέβαια και το παράδοξο με την UEFA, ότι ο ΠΑΟΚ παραδείγματος χάρη από τις δύο φετινές προκρίσεις της Μπεσίκτας και Μπενφίκα, ναι, δεν πήρε ούτε ένα βαθμό στη δική του βαθμολογία. Πάνε αλλού. Οι βαθμοί πάνε μόνο στη βαθμολογία της χώρας. Τη γενική. Και αρχίζουν να προσμετρώνται για την ομάδα μετά τους ομίλους. Α, σούπερ. Γιατί. Βεβαίως. Δεν παίζουμε εσύ γιατί. Αυτό το πράγμα, γι' αυτό έχει και μεγάλη επίπτωση. Ας πούμε εκείνη η χρονιά που παίξαμε επί Λουτσέσκου και περάσαμε τη Βασιλεία με δύο νίκες. Τη Σπαράκ με μία νίκη και μία ισοπαλία. Με τη Μεμφίκα μία ισοπαλία. Δεν προσμετρώνται στη βαθμολογία της ομάδας. Πάνε μόνο στη βαθμολογία της χώρας. Ναι. Από εδώ και πέρα θα προσμετρώνται οι βαθμοί. Γι' αυτό και είχαν απώλειες. Αλλά και αυτό ακόμη Κωστή μου είναι θέμα τύχης. Αν δεις τα δύο ζευγάρια φετινά για τα play-off του Champions League και όχι όπως πέρυσι στον πρώτο γύρο, ήταν Midland με Φερεντβάρος. Μην το συζητάς. Και, εντάξει, μην το συζητάς. Να μην τρελαθούμε. Είπαμε, δεν τα ρίχνουμε στην τύχη όλα. Θα ήταν λάθος. Όμως έχουμε και στις κληρώσεις και στα μάτς μέσα. Εγώ σου λέω απομονώστε τα όλα. Τα δύο παιχνίδια με την Κράσνοντα ήμασταν και άτυχοι. Εγώ δεν λέω ότι έγιναν όλα τέλεια. Βεβαίως έγιναν λάθη. Και τα λάθη τα πληρώνουμε εμείς, βλέπετε. Δηλαδή είναι και αυτό ότι κάνεις λάθος, ναι. Δεν το πληρώνει ο άλλος, ρε παιδί μου, το λάθος. Εμείς είναι λες και υπάρχει μία μοίρα, ένα χέρι που το λάθος μας όχι απλά το πληρώνουμε αδρά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια, Κωστή μου. Είναι γι' αυτό και πρέπει, επειδή έχουμε με βάση την ιστορία πρέπει να ακολουθούμε και να βλέπουμε και το μέλλον. Επειδή το έχουμε πάθει πολλές φορές, κάθε λάθος το οποίο κάνουμε το πληρώνουμε και μάλιστα στο μέγιστο τίμημα, πρέπει κάποια στιγμή να πάμε απόλυτα προετοιμασμένοι για να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Φέτος ήταν και οι συγκυρίες, εμένα γι' αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Οι συγκυρίες λόγω του κορονοϊού, τα παιχνίδια ήταν μονά. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι σε διπλό παιχνίδι την Μπενφίκα δεν θα μπορούσαμε να την περάσουμε. Ήταν άλλες οι συνθήκες και τα λοιπά. Πιθανό. Και οι συγκυρίες. Και βλέπεις ότι έχει τεράστιες εκπλήξεις και στο Champions και στο Europa League. Ναι, ναι. Αποκλείστηκαν μεγαθύρια. Εχθές, παιδιά, ναι, χαμός. Είναι ένα παιχνίδι σε ένα παιχνίδι και κλεισμένο το θυρών, αλλοιώνονται όλες οι συνθήκες τελείως διαφορετικά. Όλα. Μα και η ΑΕΚ, ας πούμε, με τη Wolfsburg. Σε διπλό παιχνίδι ίσως να μην περνούσε. Έτσι. Θα είναι τελείως διαφορετικό. Ναι. Και ο αντίπαλος αυτός που μας ήρθε ήταν ένας αντίπαλος απόλυτα στα μέτρα μας και κυρίως προχθές ήρθε και πάρα πολύ λαβωμένος. Γι' αυτό μας πόνεσε πιο πολύ και μας στεναχώρησε. Αυτό ακριβώς. Αυτό και θα κάνουμε λίγο κάποιο καιρό. Εντάξει, να σε επιτρέψουν και τα αδέρφια να είμαστε λίγο στεναχωρημένοι. Τι να κάνουμε. Ούτε θα πάψουμε να είμαστε πάω. Εννοείται ρε παιδιά. Ούτε θα κάνουμε. Ούτε όμως και ούτε αγιογραφούμε ρε παιδιά. Δεν μπορώ, Κωστή μου, αυτό το πράγμα που πάει να επιβληθεί ότι όποιος πάει να μιλήσει και να κάνει κριτική, γιατί, ρε, ότι είναι εκτός του και κάνει... Άλλο αυτό, ρε παιδιά, άλλο η κριτική. Το ξεκαθαρίζουμε, δεν πιστεύω να καταλάβετε αυτό από τα λόγια μου. Έτσι. Εγώ, Κωστή μου, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ο προπονητής μας. Εντάξει, την περσινή χρονιά του έδωσα άπειρα άλοθη. Ναι. Και πολλές φορές μπορεί να φάνηκε ότι κάνω και τα στραβά μάτια, όπως είπε χθες ο φίλος ο Θοδωρής, ότι προτιμάμε να εθελοτυφλούμε. Εγώ απλά έχω μια διαφορετική φιλοσοφία. Αν παραδείγματος χάρη ακούσω ότι μια κοπέλα τη βίασαν, θα μείνω στο βιασμό και όχι αν βρέθηκε σε μια κακόφημη γειτονιά στις 3 ώρα το βράδυ. Ναι. Σωστά. Δηλαδή πέρυσι ας πούμε έκανα λάθη, πήγα χωρίς χαφ, πήρα τον εσύ την τελευταία στιγμή, αλλά με πήδηξε ο Άγγλος. Τι να πω δηλαδή. Ο Πόσετ, ναι. Είχα καλή διευθυνσία ότι έκανα τα λάθη.
Ναι, ναι. Ο Θοδωρής προτιμά να επικεντρώνει στα λάθη της ομάδας. Είναι διαφορά φιλοσοφίας. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, ο καθένας έχει την άποψή του. Γι' αυτό είμαστε σε μια παρέα μεγάλη. Έτσι. Συμφωνούμε σε όλοι σε ένα πράγμα. Ότι είμαστε έτσι κι αλλιώς. Είμαστε έτσι κι αλλιώς εκεί. Και δεν είμαστε εκεί μόνο στη χαρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη λύπη δεν θα κάνουμε κριτική. Δεν είπα αυτό, έτσι. Το ξεκαθαρίζω. Το λέω κάθε φορά γιατί. Ναι. Για το συγκεκριμένο προπονητή, εγώ θα πω αυτό. Δεν τον πιστεύω. Είναι προσωπική μου άποψη. Πιστεύω ότι έχει πολλές εμπάθειες. Και ειδικά από τη στιγμή, αυτό που δεν μου αρέσει πάρα πολύ, δεν μου αρέσει καθόλου μάλλον, είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με όλους τους ποδοσφαιριστές που φέραν την ομάδα τα τρία προηγούμενα χρόνια τεράστια. Κάθε μέρα το λέω. Όχι ότι φεύγουν. Σεβασμό θέλω όχι εκεί. Ότι φεύγουν. Όχι μόνο από τον προπονητή. Δεν ξέρω από πού κυκλοφορεί αυτές οι φήμες, οι αλήθικες για μένα. Όχι ο Μάτος πλακώθηκε στις μπουνιές με τον Φερέιρα. Όχι ο Μπίσασβαρ του είπε εκείνο. Όχι ο Βιερίνια ήταν ρουφιάνος στον αποδυτηρίο. Ναι, όχι ο άλλος. Ας τους ρίξουμε δηλαδή πράγματα, το ανάθεμα. Δεν θα ξεχάσω εγώ τα ίδια πράγματα ότι κάποιοι μέσα από τον ΠΑΟΚ και γύρω από τον ΠΑΟΚ προσπάθησαν να επιβάλλουν τότε και για τον Παύλο για να δικαιολογήσουν τον Βόνι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι. Δεν θα ξεχάσω εγώ το βίντεο με τους 17 αυτοματισμούς του Βόνι που γελούσε όλος ο πλανήτης. Έξι. Που αλλάζανε πάση στον χώρο του κέντρου. Τι να λέμε λοιπόν, τώρα. Σεβασμός. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας σεβασμός σε αυτούς που γράψανε τη σελίδα απόλυτη. Έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει τέτοια να μείνουν ή άλλο λέμε. Όχι βέβαια. Απόλυτο σεβασμό. Γι' αυτό. Η ΠΑΕ επιλέγει για τους χι λόγους ότι δεν τις κάνει ή για τον προπονητή οτιδήποτε. Όμορφα και ωραία παιδιά, ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας. Έτσι ακριβώς. Θα φύγετε να σας τιμήσουμε, να σας κάνουμε, σας αγαπάμε. Όχι να τους ξεφτυλίσουμε έτσι. Για να δώσουμε άλλο. Εγώ τουλάχιστον μέσα σε αυτή την εκπομπή, στο δίωρο, δεν επιτρέπω σε κανέναν να αποκαθιλώσει, να λασπώσει, να λιδωρήσει. Έτσι, να εξευτελίσει είτε το Βιερίνια, είτε το Μάτος, είτε το Μαουρίσιο, κανένα από τα παιδιά. Τα οποία δεν ξέρουμε δεν είναι στην πρώτη νιώτη και αν αποσυρθούν παντοτινά θα τους γνωμονούμε. Άλλο το παίζω, δεν παίζω, μένω, δεν μένω, τα βρίσκω, δεν τα βρίσκω, είναι άλλο πράγμα όμως, έτσι. Πρέπει να το καταλάβουμε, παιδιά. Τελείωσε τώρα. Άμα ο άλλος, άμα ρε παιδί μου, δεν θέλει, θεωρεί ότι η πρόταση που του έγινε δεν τον ικανοποιεί, δικαίωμά του να φύγει. Όχι να βγούμε μετά και να λέμε, ο έτσι ο αλλιώς. Ή για το Μάτος, κορυφαίο δεξιμπάκ. Ξέρεις τι έκανε ο Πρίγιοβης για να φύγει. Το θυμάσαι, φυσικά. Το είπανε την ίδια στιγμή φυσικά. Που έγινε. Α, το είπαμε κιόλας. Όταν ο Λουτσέσκου τον παρακαλούσε σε ταβέρνα και ο Πρίγιοβης έλεγε εγώ φεύγω και φεύγω, γιατί έκρινε ότι έπρεπε να πάρει τα 10 εκατομμύρια. Και τον κάνουμε, τον πιάσουμε έτσι. Το λαιμό και να τον πούμε πούντος. Δεν θα τα πάρεις. Πουθενά. Λοιπόν, συνεχίζουμε για την ομάδα μας, δεν τελείωσε εδώ τίποτα. Σήμερα να έχουμε μια καλή κλήρωση. Να πετύχει η ομάδα να πάει στους 32, στους 16 επιτέλους που όσο πιο μακριά, όσο πιο μακριά. Όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί και να πάει στο πρωτάθλημα πλέον να καλύψει το χάντικα από τους χαμένους βαθμούς. Φιλιά, φιλιά πολλά. Γεια σου Χριστάρα μου, γεια. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι, θερμή παράκληση, μην καλείτε άλλο να πάω σε διάλειμμα. Αυτοί οι πέντε που είναι, αν έχετε την καλοσύνη. Έλα αγόρι μου, έλα. Έλα Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον, έλα Κωνσταντίνε. Να βάλουμε το νούμερο 476. Α, βεβαίως, κάτσε. Σκούπα μπος δίνω σήμερα, ναι, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω να πω τα περαιστικά στο παιδί μας το Μίσιτς. Μακάρι να βγει νικητής το παιδί, ό,τι και αν αντιμετωπίζει. Και ας μην παίξει ποδόσφαιρο στην ομάδα μας. Πρώτα είναι να είναι υγιής, φίλε, να μπορεί να ζήσει τη ζωή του. Και μετά όλα τα άλλα. Το παλικάρι και τα άλλα όλα. Μα τώρα τι, αυτό θα σκεφτούμε αν θα παίξει μπάλα. Έτσι ακριβώς. Νέο παιδί με οικογένεια, με παιδί, δεν είναι αυτό το στο μυαλό μας. Και όλα τα παιδιά του κόσμου, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Φυσικά. Είναι δικό μας παιδί που είναι. Δεύτερον, όλα τα παιδιά μίλησαν πολύ σωστά. Και ο Θοδωρής και ο Χρήστος και ο Γιώργος και ο Μένιος, έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα. Εγώ θα απευθυνθώ λίγο στον Χρήστο τον Αέξη. Θα τον πω συγχαρητήρια. Έκανε δύο προκρίσεις πολύ καλές για μένα η ΑΕΚ. Και η Σεγκάλεν και η, για μένα προσωπικά, ναι. Και η Φόλτμπουργκ, ναι. Μπράβο στα παιδιά, έχει καλή ομάδα η ΑΕΚ. Εγώ δεν ξεχνώ, φίλε Χρήστο, να ξέρεις κάτι, με την ΑΕΚ μπορεί να τα έχουμε τσιγκρίσει τώρα τελευταία λίγο, αλλά δεν ξεχνώ στον τελικό στη Φιλαδέλφια που μας βοήθησε η Original. Που μπήκαμε μέσα λίγο πιο υπεράριθμοι και ξέρω εγώ, δεν τα ξεχνώ αυτά. Άσχετα τώρα αν τα τσιγκρίσαμε λόγω, ας πούμε, ίδιων... Όχι λόγω του κλεμμένου.
Ναι, λόγω του κλεμμένου ίδιο, δηλαδή είχαμε τους ίδιους στόχους. Λοιπόν, Κώστα. Ούτε τους ίδιους στόχους. Επειδή μου κλέψαν το πρωτάθλημα. Το πήραν στα χαρτιά αυτό. Το πρωτάθλημα και το χάσαμε. Τι ίδιους στόχους. Ναι. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί. Ναι. Τώρα, κάποτε, Κώστα, λέγαμε, μακάρι να βγούμε στο UEFA. Έπαιρνε ένα κύπελο σε 10 χρόνια και ένα πρωτάθλημα σε 6. Αλλάξαν τα πράγματα. Μεγάλωσε η ομάδα όμως. Μεγάλωσε η ομάδα και γι' αυτό. Στους ομίλους, τώρα πάμε για... Υπάρχουν ομάδες που κάνουν 10 χρόνια να μπουν στους ομίλους. Όλες αυτές οι ομάδες που μπαίνουν δεν μπήκαν ουρανοκατέβατες. Φυσικά. Είχανε, κάνανε υπομονή. Φυσικά. Να... Εγώ το βλέπω, Κώστα, σαν μεταβατική περίοδο λίγο. Φέτος και τη φετινή χρονιά, γιατί βλέπουμε ότι σταματούν τα παιδιά, ας πούμε, τα άλλα τα οποία μας χάρισαν στιγμές, κάποια στιγμή θα σταματούσαν. Δεν μπορούμε να λέμε και για τον Μάτος και για τον Ρόμπερτ. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και για τον Λιούν, εντάξει, όλα καλά παιδιά, κάποια στιγμή έρχεται, ας πούμε, και το τέλος. Περπατούσα χτες στο γήπεδο με ένα φίλο παρουσία και άρχισα να με λέει αυτά που λέμε. Δεν έκανε μια μπουκα ο Τσόλης, δεν έκανε ο Γιάννη. Λέω, θα σε πω ένα πράγμα. Είχες ποτέ αριστερό μπακ δικό σου παιδί, ποιον είχες, στυλ Γιαννούλη. Είχε Στόπερ Μιχαλίδη, είχε Στόπερ Ροζιόλη. Όχι βέβαια. Ο Γιαννούλης συγκαταλέγεται. Ο Γιαννούλης για μένα. Προσωπικά, εγώ σαν Κωστής, ρε παιδί μου. Το συγκαταλέγεται μέσα στα 5 καλύτερα αριστερά μπακ στην Ευρώπη. Και δεν το λέω επειδή είναι ΠΑΟΚ. Δεν το λέω επειδή είναι εδώ. Έτσι. Συγκαταλέγεται μέσα στα 5 καλύτερα μπακ στην Ευρώπη. Και αν ο Τσιμίκας πήγε στη Λίβερπουλ, εγώ θεωρώ ότι ο Γιαννούλης. Με τις ικανότητές του, με τα τρεξίματά του, με το μυαλό του που έχει, με το πώς έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι για να παίξει σε μια τέτοια ομάδα. Γιατί να μην προστατεύει, θα σε φέρει το παιδί χρήματα τζάμπα και οι άλλοι έρχονται με 1,5 και 2 χαρτιά και δεν τους αρέσει το σπίτι, δεν τους αρέσει το παράθυρο, δεν τους αρέσει η τέντα. Ναι. Δηλαδή καθίστε λίγο ρε να προστατεύσουμε τα δικά μας τα παιδιά. Να κάνουμε μια αρχή, φυσικά, να βάλουμε μια φωτιά καλή. Γι' αυτό είπα σε αυτούς που αμέσως πέσανε πάνω. Ο Μιχαηλίδης είναι ένα πολύ εύκολο εξυλαστήριο θύμα. Όχι. Να του φορτώσουμε τον αποκλεισμό, λες και φταίει αυτός. Δεν, μόνο. Δεν ξέρω, Κώστα, μην νομίζεις, δεν ξέρω και ποιοι είναι δίπλα στην ομάδα, ποιοι έφορε εκεί, να πάνε να το πιάσουν το παιδί, μη στεναχωριέσαι, σε πιστεύουμε. Θυμάσαι τότε στην ομοδοσία που λέγαμε και για το Λάμπρο. Φυσικά. Και για το Μιχάη, φυσικά. Θα σου πω ένα πράγμα. Πιστεύουμε, ρε παλικάρι μου. Εμείς που έχουμε παιδιά σαν και εσένα, ρε. Το τι λέμε εμείς στα μικρόφωνα φτάνει στα αυτιά των παιχτών. Να το ξέρεις. Είτε απευθείας να ακούνε αυτή την ώρα αυτά που λέμε, είτε μέσω των γονιών τους, των προπονητών τους, των φίλων τους, απλά έχουν περίγυρο, έτσι. Μας ακούνε. Και δεν το λέω με αλαζονία, ας πούμε, ότι βλέπετε εμείς επηρεάζουμε ή οτιδήποτε, ούτε καν, ούτε καν. Αλλά το τι λέτε εσείς κιόλας, γιατί άντε εγώ είμαι ένας και τα λέω. Είναι ένας, ο οποίος λέει το κόντου. Το τι λέει ο κόσμος όμως, επηρεάζει η περιραίους ατμόσφαιρα, η άβρα που λέμε. Γιατί λέμε, μη λέμε ότι να είναι όπου να είναι, να τα λέμε μεταξύ μας, μην πηγαίνουμε και παρά έξω. Εχθές μίλησε ο στρατηγός και είπε πολύ σωστά πράγματα, έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Κάτω στα γράμματα όλοι. Ακριβώς. Αυτό που είπε ο Γιώργος, Κωστάκη, όσοι μπορούν τα παιδιά, δεν λέμε 2-3 χιλιάδες, να πάνε να συνοδέψουν την ομάδα. Να δείξουν, είμαστε μαζί σας, τελείωσε. Το κάθε κουβέντα του στρατηγού είναι ζυγισμένη, είναι γεμάτη με αγώνες, με τσιμέντα για τον ΠΑΟΚ, με εκδρομές, τώρα για έναν άνθρωπο που... Μα τι να πούμε τώρα. Δηλαδή, το ζήσαμε τον... Εγώ δεν θυμάμαι το 81 που ήταν τέλος που ήρθε η πορεία να πούμε εκεί πέρα τα Μαναβός και 7-8 χιλιάδες και άλλοι πηδούσαν σαν το Usain. Τι να λέμε τώρα. Κάθε του κουβέντα με πολύ σεβασμό. Έτσι ακριβώς. Με πολύ σεβασμό την ακούμε. Έτσι ακριβώς, κουστάκι μου. Έγινε. Λοιπόν, φιλιά. Ζουμου σου, αδερφέ μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε εδώ. Δύο τελευταίες πριν το διάλειμμα. Εδώ. Τελευταία. Μην καλείτε άλλο να πάω σε διάλειμμα γιατί την καθυστέρησα. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Κωστή. Καλώς το Στελάρα. Έλα, αδερφέ μου. Φίλε, φίλε. Εδώ, φίλε. Εδώ. Εγώ, φίλε, θα πω την ατάκα του Γκόραν μόνο ενωμένη. Έτσι. Άμα δεν είμαστε ενωμένοι, δηλαδή τι θα βγάλουμε τώρα το παοκόμετρο να μετρήσουμε. Όχι, βέβαια. Με τις διαφωνίες μας. Δεν σημαίνει ότι άμα διαφωνούμε δεν είμαστε ενωμένοι. Με τις διαφωνίες μας. Όλα. Μέσα από τις διαφωνίες θα προχωρήσουμε. Και πέρσι τον κάναμε κριτική του Φερέρα και είχε ένα λαφρυντικό ότι δεν είχε κάνει μια μεταγραφή που να την ήθελε αυτός. Φέτος η κριτική θα είναι πιο αυστηρή, αλλά για μένα στο τέλος της χρονιάς. Φυσικά. Γιατί ψάξει να βρεις μια δεύτερη ομάδα στην Ευρώπη, Κωστή, που να έχεις βάλει δύο πιτσιρικάδες, πιτσιρικάδες για όλους, όχι πιτσιρικάδες, στην ηλικία τους άλλοι έχουν οικογένεια, που να έχουν μπει στη βασική ενδεκάδα με τις καλές εμφανίσεις, με τα λάθη, με τα γκολ, να έχουν σώσει, να έχουν... Δηλαδή, είχαμε τώρα τρεις παίκτες από την Ακαδημία, ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω αυτό στην Ευρώπη του κάνει μόνο Άγιαξ, καμιά άλλη ομάδα. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Να έχεις τώρα, ο Πέλγας εντάξει είναι πιο μεγάλος, αλλά είναι από τα σπλάχνα της ομάδος και να έχεις και δύο 20, 18 και 20 μέσα στην ομάδα
και να είναι βασική. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Μεγάλη υπόθεση. Και, να και δεν προχώρηση. Πρέπει να εγκαταληφθεί αυτό το project. Και να είσαι και να είναι, ήταν η ομάδα αμέσως στόχος και στις λεπτομέρειες έχασες από μια ομάδα που παίζει στη Ρωσία που είναι πάμπλουτη. Δηλαδή όποιος είδε το γήπεδο στην τηλεόραση, παιδιά, μιλάμε ότι θα πω και δεν έπαιζε με καμιά φλαμουρτάρια. Πέρσι έριξε 4 γκολ στην Πόρτο. Αλλά πιο πολύ πόνεσε γιατί μπορούσαμε. Και στα δυο μάτς δεν ήμασταν χειρότεροι. Αυτό είναι που πόνεσε πιο πολύ. Απλά χάσαμε στις λεπτομέρειες. Είπαμε το δοκάρι και μέσα και το δοκάρι και έξω. Καλός ή κακός και η τύχη έτσι. Στο ποδόσφαιρο. Ατυχία και λάθη. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι μόνο ατυχία. Ατυχία και λάθη. Γίνανε και λάθη, γίνανε και λάθη, Κωστή, γίνανε και λάθη. Αλλά χωρίς τύχη, φίλε, δεν πας πουθενά. Εγώ είπα το πιο σημαντικό λάθος είναι ότι για μένα το center forward και τον back έπρεπε να έρθουν 5-6 μέρες νωρίτερα, 10 μέρες νωρίτερα. Ναι. Και στο Βόλο βάλουν τους να παίξουν όλοι, να πάρουν να μείνουν να παίξουν μαζί, να κάνουν μια επίσημη δυνατή προπόνηση. Καθάρισε το μάτι και στο δεύτερο μήχρονο βγάλει 5 παίκτες. Έγινε Στελάρα, σε ευχαριστώ. Λάθος. Να είσαι καλά, καλώς σε ευχαριστώ. Άντε, φιλιά καλώς πολλά. Κουστή. Ναι, Κουστή. Να, κάτσε. Περίμενα. Περίμενα. Έγινε Στελάρα, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, διάλειμμα, θυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης όλο τον Οκτώβριο, στεγνοτήρια, πλυντήρια, Bosch. Και δίνουμε σήμερα ένα καταπληκτικό δώρο, μια σκούπα Bosch, 90 ευρώ η αξία της. Μου γράφετε ότι στέλνετε μηνύματα και δεν μπαίνετε απάντηση εδώ, αν έχει το μαραφέτη πρόβλημα, αν έχει, θα την κάνουμε αύριο την κλήρωση. Θα πάρουμε αυτά που έχουν να έρθει ήδη, αυτά που μου έχετε δώσει και θα την κάνουμε αύριο. Αύριο, τη Δευτέρα, άμα, δεν έχει, άμα έχει πρόβλημα, θα το δω. Και φυσικά, Αιγαίων, πεντανόστιμα, εκλεκτά. Φανταστικά πράγματα βγάζει η ελληνική θάλασσα και τα έχετε στο πιάτο σας. Γι' αυτό και είναι κορυφή, γι' αυτό και είναι δύο ιχθυοπολία πρότυπα με χώρο εστιατορίου, πεντακάθαρα εκλεκτά όλα, 214.000 για το κέντρο, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Εκεί θα φάτε καταπληκτικά πράγματα. Φυσικά Τσαντεκίδης, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια, στο δρόμο για Ρεόκαστρο απέναντι τα τζάμπο και επαγγελματικό και με καρότσα και ό,τι θέλετε και μικρά και μεγάλα και το πηγαίνετε και σε όποιο συνεργείο εσείς θέλετε και πληρώνετε όπως μπορείτε. Αφήτσατε εκείνη τόσα χρόνια στην κορυφή. Και Νικολαίδης, παγωτάρες, γλυκάρες, τουρτάρες, όλα πεντανόστιμα, όλα εκλεκτά, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163, γι' αυτό και είναι τόσα χρόνια νούμερο 1 και Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι λίγο παζαρέτσι, έτσι λίγο να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Πάμε, 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 σούμο σου λέμε! Δώσε! Λοιπόν, τηλέφωνο από πολύ μακριά έχουμε. Την αγάπη μας στη Νότια Αφρική. Εκεί στο φίλο μας τον Δημήτρη. Λοιπόν, εννοείται ότι τα βράδια του Europa League θα είμαστε εδώ τις Πέμπτες. Κατανοώ αυτό που σας ζητάω, το ζητάω πρώτα-πρώτα από τον εαυτό μου. Σας έχω πει πολλές φορές. Δεν είναι κάτι άλλο αυτός που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο. Μιλάω για μένα τώρα. Άλλοι να περνιούνται για... τελείως ας πούμε υπέρτατοι άρχοντες των πάντων, παντογνώστες και δεν ξέρω εγώ μίλια απόσταση από τον ακροατή. Εγώ θεωρώ ότι με τον ακροατή μου είμαι ένα πράγμα. Σε ό,τι αφορά στο θυμικό, στην επιθυμία, στο μυαλό, απλά εγώ έχω το μικρόφωνο. Λέω λοιπόν, σας ζητώ αυτό που ζητάω και από τον εαυτό μου. Ένα, να βάλω στο πλάι τη στεναχώρια μου, δεν την ξεχνάω. Δεν την ανέρω, δεν τη θάβω, να τη βάλω στο πλάι, να ξεκινήσω από την Κυριακή. Να παίρνω τα μάτς στο πρωτάθλημα γιατί έμεινα πίσω. Συνεχόμενες εμφανίσεις, το τι σύστημα θα παίξει ο Φερέιρα που με ρωτάς, φίλε Τάκη. Από τη Σάντα. Δεν το ξέρω. Αν με ρωτάς εμένα προσωπικά, γιατί με ρωτάς. Εγώ σε πολλά μάτς δεν θα έπαιζα με τρεις πίσω. Δεν ξέρω αν αυτό το σύστημα που στην Ευρώπη περπάτησε και μας έφερε εκεί που μας έφερε. Μπορεί να αποδώσει. Είναι όμως ο προπονητής εκεί για να αποφασίσει. Τι να του πω,
Παίξε έτσι ρε! Ή κάνε αυτό! Αυτός έρχεται να μου πει πως θα κάνω εγώ τη δουλειά μου. Εγώ πως θα του πω. Εγώ λέω μια άποψη. Ότι θεωρώ ότι θα πρέπει σε πολλά μάτς να παίξουμε πιο επιθετικά. Και δεν χρειάζεται να παίξουμε με τρεις πίσω. Λέω εγώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Τελειώνει εδώ. Το έτσι αλλιώς αυτό αλλιώτικα δεν είναι. Το ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι το ύφος μας. Το τι θα κάνει. Αφού το κάνει βεβαίως θα κριθεί. Και θα πούμε μεγάλε έκανες λάθος. Το είπαμε πέρσι άπειρες φορές. Ή μεγάλε μπράβο το έκανε σωστά. Να μην το πούμε αν στη μία από τις δύο περιπτώσεις κρυφτούμε ή αλλοιώσουμε την πραγματικότητα, δεν είμαστε εντάξει απέναντί σας. Λέω λοιπόν, το μυαλό στο μάτς Κυριακής, το μυαλό στην κλήρωση σήμερα, θα είμαστε εδώ Πέμπτες βράδυ για να κάνουμε την ευρωπαϊκή μας, την παγκόσμια, γιατί ξεφύγαμε πλέον, κάποτε παίρναμε μόνο Ευρώπη, τώρα να, το παλικάρι μου έδωσε και το νούμερό του και Cape Town θα βγάλουμε και Ινδίες θα βγάλουμε και Αμερική και Καναδά και τα πάντα εκτός από Ευρώπη. Και θα είμαστε εδώ δίπλα στην παοκάρα μας, σε αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι, στο Europa League, με μεγάλους αντιπάλους, να ζήσουμε τις βραδιές και να γουστάρουμε, να γεμίσει ο χειμώνας μας με ευρωπαϊκές παραστάσεις και ωραίες στιγμές. Αυτό. Πάμε στις γραμμές. Θυμίζω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, υπέροχες καταπληκτικές γεύσεις 705-750, εκεί απέναντι το Μασούτι στα Ελευθέρια. Με χώρο άπλα δίπλα πήρε και τα τραπέζια ο Δημήτρης και είναι όλα υπέροχα. Εκλεκτά πεντανόστιμα και γλυκό χειροποίητο. Όποιος δεν έχει φάει την παντσέτα του, το σουβλάκι το χοιρινό, το παϊδάκι του, το μπριζολάκι, το κεφτεδάκι, χάνει! Δεν υπάρχει τέτοιο, θα κολλήσετε. Και βέβαια, για καυσόξυλα, ένας είναι ο προορισμός στη Βασιλίση Σόλγας, ο Φυτάς, ο Κωνσταντίνος Φυτάς, με ξύλα αποθηκευμένα από το Μάρτιο, ξερά, υπέροχα και ήδη μπάρμπεκιου και το βουνό εκεί με το χαμόγελο στα χείλη. Ο υπέροχος Κωνσταντίνος Φυτάς με το καλύτερο καυσόξυλο στην πόλη. Το καλύτερο στην πόλη. Και σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα και μου το λένε, εγώ Τζάκ δεν έχω στο σπίτι, αλλά αυτοί που πήγαν και πήραν μου λένε, ρε φίλε, τι ξύλο είναι αυτό. Τι φωτιά έκανε, τι ζέστη έκανα στο σπίτι. Αυτό είναι η ειδικότητά του. Γι' αυτό λέω ότι είναι καυσόξυλάρχης ο Φυτάς. Αλλού μην κοιτάς, μόνο Φυτάς. Ο Θρύλος και ο Πειραιάς. Μπορώ να κάνω διάφορες ρήμες με το Φυτάς. Έτσι. Πάμε σε εσάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωνσταντίνη. Καλό στο φιλάρετο. Έλα φίλε μου. Έλα. Θέλω να δούμε λίγο προς τα πίσω. Ναι. Και να θυμηθούμε, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Ναι. Αν με το Βιερίνια, με το Μάτος, με όλους αυτούς που μπορούν να είναι και να μην είναι, αν με αυτούς αποκλειστήκαμε ή όχι. Ναι, τι κάναμε με αυτούς στην Ευρώπη, λες. Στην Ευρώπη, ναι. Βέβαια. Σταθήκαμε εμείς στα μεγάλα που κάναμε στην Ελλάδα, είπαμε. Έτσι, γιατί με αυτούς γράψαμε χρυσές σελίδες, δεν ξεχνάμε. Βεβαίως. Απλά βεβαίως, εσύ λες ευρωπαϊκά. Αλλά, μιλάμε, ναι, τώρα ευρωπαϊκά, ότι όλη η ομάδα, όποιος παίκτης και να είναι, μπορεί να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και το χειρότερο. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Όντως, με αυτούς δεν προχωρήσαμε στην Ευρώπη. Και χάσαμε μάτς που τα θεωρούσαμε δεδομένα. Δεκτό, δεκτό. Λοιπόν, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Για να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα απλά δεν βγαίνουν. Δεν γίνεται. Πώς το κάνουμε. Είναι στιγμή δηλαδή που μπορεί να σου πει αυτό που είπες για τύχη ατυχία. Είναι στιγμή που μπορείς να πεις ότι σε πάει και μπορείς να έχεις το αποτέλεσμα και άλλες φορές δεν σε πάει. Ναι. Αλλά, ναι, αλλά η προσπάθεια πρέπει να γίνει, όχι να καθόμαστε να περιμένουμε να δούμε αν μας πάει ή όχι. Κάνεις την καλύτερη σου προσπάθεια, το καλύτερο σου παιχνίδι και αν δεν γίνει δεν έγινε, πάμε παρακάτω. Φυσικά. Είναι φυσικά σίγουρο όμως ότι μέσα από τη δουλειά, μέσα από το έρχεται το αποτέλεσμα. Αν δεν κάνεις δουλειά, δεν έχεις προσπάθεια, δεν κάνεις τον αγώνα αυτό που πρέπει σου να κάνεις, βεβαίως, για να έχεις το αποτέλεσμα, δεν έρχεται. Εννοείται. Και για να φτάσω και στο σήμερα. Κάθε τι που είναι μοιάζει σαν αποτυχία, όταν μπορούμε να το δούμε κατάματα, καθαρά, και να δούμε ποια είναι αυτά που μας έκαναν τη ζημιά, ποια είναι δηλαδή τα δύνατά μας σημεία, όχι σωστό, να φταίει κάτι. Ναι, ναι. Πού κάναμε, πού δεν κάναμε κάτι καλύτερα από ό,τι θα ακριβώς μπορούσαμε. Είτε είναι στο σχεδιασμό, είτε είναι στο στήσιμο, είτε είναι ξέρω εγώ, στην οτροπία, είτε είναι. Μόνο την ατυχία δεν μπορείς να προβλέψεις.
Όχι, okay, αλλά σίγουρα έτσι. Όμως αυτά τα δυνατά σημεία όταν τα διορθώνεις γίνεσαι ακόμη καλύτερος. Φυσικά. Και πιο δυνατός. Φυσικά. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι αυτά τα αδύνατα σημεία να τα δούμε και να τα διορθώσουμε. Και για μένα το πρώτο που χρειάζεται, γιατί πραγματικά αξίζει, η ομάδα είναι καινούρια όπως λέμε, ναι, είναι να δώσουμε χρόνο και παιχνίδια. Φυσικά. Για να μπορέσει να δούμε αν αξίζει να την έχουμε για του χρόνου και παραπέρα ή θα πρέπει να αλλάξουμε πρόσωπα. Φυσικά. Και πράγματα. Γιατί φυσικά, κυριολεκτικά αυτό που ξεκίνησε θέλει χρόνο, δεν γίνεται αλλιώς. Και τα νεαρά παιδιά για μένα είναι πολύ σημαντικό να παίζουν. Τα νεαρά παιδιά δεν τα φοβάμαι. Είναι πολύ καλό αυτό που μπορεί να κάνει ένα λάθος ένας παίκτης που τώρα τον φέραμε στην ομάδα, να βάλουμε καλύτερα να κάνει ένα λάθος ένα δικό μας παιδί, ο Λίρατζης. Ναι. Ο Λίρατζης λοιπόν μπορούσε να κάνει πολλά λάθη, αλλά θα ήταν όμως μια πολύ σημαντική επένδυση, όχι για τον Λίρατζη μόνο, για όλα τα παιδιά που έχουμε από πίσω, ναι, και τα δουλεύουν. Ναι, ναι. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου φιλάρετε. Με ρωτάει ο Δημήτρης, σου απαντώ ευθέως επειδή με ρωτάς. Εσύ θα έβαζες Ουαγγέ ή Μάτος? Εγώ θα έβαζα Μάτος, φίλε. Αφού ο Αγγέ ήταν ανέτοιμος. Ή Λίρατζη θα έβαζα. Με ρωτάς εμένα προσωπικά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όμως να μπω και πάλι να γδάρουμε τον προπονητή, να αρχίσουμε να τους βγάζουμε όλους άχρηστους και τον Αγγέ. Τι είναι αυτός και δεν στην Μπαρτσελόνα. Προφανώς για να ήταν στην Μπαρτσελόνα κάτι είχε ο άνθρωπος. Απλά είχε να παίξει 6 μήνες. Εκεί είναι το λάθος. Μήπως δεν πρέπει να τον βάλεις αφού είναι ανέτοιμος? Και είδαμε ο Κακομοίρης, ο Κρέσπο, δεν έχουμε παράπονο. Δεν έχουμε, όπου του ζητήσαμε. Και αυτός μετά από πολύμηνη αποχή ήρθε και έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Τον αγαπώ τον Κρέσπο, ρε παιδί μου, και σαν φυσιογνωμία. Δεν είναι μόνο τον γουστάρο σαν παίχτη. Σαν χαρακτήρας. Έβαλε τώρα το εγώ του από κάτω και είπε δεξί μπακ, όπου με χρειάζεται. Και ήταν συγκινητικός. Και δεν ξέρω αν με τον Κρέσπο στην ενδεκάδα θα τρώγαμε τον γκολ από εκεί. Δεν το ξέρω. Αλλά με το αν δεν πάμε πουθενά. Σου απαντώ ευθέως, επειδή με ρώτησες, σου απαντώ λοιπόν. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα, Κωστή! Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Τι γίνεται? Καλώς τον! Λουκά, εσύ! Ναι, ναι, εγώ. Έλα, Λουκά, σε ακούμε. Γράψε πρώτα 867. 867. Σκουπάρα, δίνω μπος, παιδιά! Υπέροχη σκούπα, μπος! Έλα, για πες! Πριν παίξουμε με την Μπεσίκτας, ναι, είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα διοικηθεί σε κανένα παιχνίδι, γιατί την περσινή ήττα από τον Άγιαξ ήταν το εισιτήριο για να μπει στο ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Λίγο ο θόρυβος αυτός, είσαι κάπου με νερά, σε νερά. Ναι. Λοιπόν, χαίρομαι που πίνεις νερό στο όνομά μας. Χαίρομαι που τα λες νεράκι. Αυτά που θες να πεις. Απλά επειδή περνάει ο ήχος. Πάμε, έλα. Ωραία, έφυγα από εκεί. Πυργινή και θάλασσα. Κάπως έτσι είχε μπει και ο Άρης, το δεν ξέρω ποια ημερομηνία, που είχε κερδίσει την Τρέισερ με 30 πόντους εδώ και έχασε με 32 εκεί. Μπάσκετ. Εκείνο ήταν το εισιτήριο. Ναι, το εισιτήριο για να μπει στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ναι. Το ίδιο έγινε και με τον ΠΑΟΚ. Σκέτος αν ατύχησε και δεν μπόρεσε να περάσει με την κράσπονα. Ναι. Το βασικό ήταν ότι δεν αδικήθηκε σε κανένα παιχνίδι. Ναι, αυτά τα έσχη που γίνανε τις προηγούμενες χρονιές, όντως, δεν έγιναν φέτος. Και πάλι αυτό, έχω παραπονάκια, αλλά καλό... δεν έγινε. Ναι. Αυτό είναι καλό σημάδι για τον ΠΑΟΚ και για ότι και στους ομίλους θα κάνει καλή πορεία. Γιατί δεν θα δικηθεί πουθενά. Κάτι άλλο τώρα, άστο αυτό, τελείωσε. Ναι. Είπαμε ότι ό,τι δεν μαθαίνει η Ευρώπη... Ό,τι δεν μαθαίνει η Ευρώπη, ό,τι δεν μαθαίνει η Ευρώπη, ναι, αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, τα όργια, ναι, πρέπει ναι, να ο ΠΑΟΚ να τα επικοινωνεί στην Ευρώπη. Να τα τώρα, επικοινωνεί. Ναι, ναι, τώρα συμβαίνει κάτι που έχει άμεση σχέση ο Μαρινάκης, στη Νότιχαμ, αυτό που έγινε. Με τον Ανοίγκο, που εδώ ήταν, ναι, ήταν και στην Ελλάδα. Γέμισε αυτή την εβδομάδα, γέμισε, πληροφόρησε στην Αγγλία το τι σημαίνει, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Νότιχαμ και τι όρια έχει κάνει εδώ στην Ελλάδα και αθωώνεται, ναι,
κατά εξακολούθηση. Αυτό με το ευρώ θα παίξει ρόλο. Ό,τι δεν μπορεί να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη θα γίνει με πίεση. Δεν διαφωνώ καθόλου. Καθόλου δεν διαφωνώ. Λοιπόν, πρέπει να μην τους αφήσουμε. Φουλ επίθεση. Ρούπι. Φουλ. Μην κάθονται αδρανείς οι νομικοί του ΠΑΟΚ. Τους δίνεται ευκαιρία να κάνουν πραγματικά μεγάλα πράγματα. Αυτοί με το τίποτα δημιούργησαν μια ιστορία με το τίποτα αυτή. Ναι. Και πέρσι. Έδωσε στο πρωτάθλημα πέρσι. Λοιπόν, άρα αυτοί που έχουν και χίλιους λόγους πραγματικούς για να τους σέρνουμε στα δικαστήρια, πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί. Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά ένα πράγμα δεν ξέρω. Τι πράττει η ομάδα χωρίς να το μαθαίνουμε. Γι' αυτό δεν το ξέρω. Τίποτε δεν το ξέρω. Τίποτε θα ακουγόταν, γιατί δεν θα τα ακουστεί από την ομάδα. Δεν το ξέρω. Κρατάω μια επιφύλαξη. Μπορώ να κρατήσω μια επιφύλαξη. Χωρίς να σου λέω ότι ξέρω τι κάνει. Έτσι. Να την κρατήσω. Αυτό. Εντάξει. Πάντα θέλω να είμαι θετικός. Δεν μου λες αν χρειαστεί να σε πάρω κάποιο τηλέφωνο αύριο κάποια στιγμή, γιατί υπάρχει λόγος. Να με πάρεις. Λόγος που έχει σχέση με υγεία και με τέτοια. Να με πάρεις φυσικά. Να σε πάρω. 100%. Όχι. Τι ώρες μπορώ να... Εδώ δεν είμαι, θα με πάρεις το τηλέφωνο. Αν έχεις το κινητό θα με πάρεις το κινητό. Ξέρω. Στο κινητό θα σε πάρω. Οποιαδήποτε ώρα θέλεις. Εντάξει. Είναι βασικό, γι' αυτό το λέω. Βεβαίως. Εννοείται. Θεωρώ φίλο. Καλά κάνεις. Φιλιά πολλά. Δείχνουμε κατανόηση ακόμα και στους φίλους μας που μας παίρνουν βράδυ για να μας πούν τον καημό τους. Δεν φτάνουν οι 2 ώρες το πρωί. Δείχνουμε κατανόηση. Καταλαβαίνω τον άλλον που πονάει. Και είναι φίλος και θέλει να τα πει. Δεν πρόλαβα το πρωί. Έτσι. Έχουμε πει το κινητό είναι για ιδιαίτερες στιγμές. Για πολύ σημαντικές. Για τέτοια αίμα, για αυτό, για μια ανάγκη. Έτσι. Και είναι, δεν το έχω μυστικό. Το ξέρουν οι πιο πολλοί. Απλά βλέπω τι γίνεται. Τώρα ο άλλος έχει τον πόνο και τον καημό. Έτσι. Έλα, πάμε. Ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Αλλός στο Στράτο. Αλλός τον. Λοιπόν, αρχικά θέλω να με βάλεις στην κλήρωση για το boss, όχι όμως τη σκούπα. Θέλω το ξυλάκι του παγωτό με την καραμέλα. Είσαι αλήτης. Μου καταφέρεις ένα χτύπημα. Ένα χτύπημα πραγματικά και μου χαλαρός. Δηλαδή δεν το περίμενα. Αυτό με την καραμέλα, την κρούστα, τη χοντρή τη σοκολάτα και από μέσα την κρούστα. Πραγματικά, από σένα που σε θεωρώ αδερφό, χρόνια φίλο, δεν περίμενα. Ναι. Και δεν είχα σφίξει το στομάχι μου για να τη φάω την πουνιά, βρήκες καλαρό τελείως και με βγάζει νοκάουτ. Με βγάζει. Τρέξαν τα σαλάκια. Δεν ξέρω αν τα ακούτε. Λοιπόν. Τρέξαν. Λοιπόν. Τρέξαν. Οπότε με βάζει την κλήρωση, εκτός αν έφυγε κανένας άλλος, 2-0-3. Αν ποτέ συναντηθούμε, ξέρω εγώ, και κυκλοφορεί ακόμα από το παγωτό, θα μου το δώσω, μου το κεράσεις. Λοιπόν, έτσι, σταματήσαν παγωτά, Μπραζιλιάνο, τρελή πατούσα, Τρινιτάτ, Τρόικα, τα θυμάστε αυτά, ρε παιδιά. Η τρελή πατούσα ξαναβγήκε σε άλλο. Βγήκε! Με προσωπάκι, με παπούτσι. Σοκολάτα, αυτή την τρελή πατούσα. Αυτή είχαμε κι εμείς. Απλά. Ναι, μπανάνα σοκολάτα είναι, αλλά έχει βγει τώρα με άλλο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου. Σχέδιο. Ότι ήθελα 45 και δεν έβρισκα, φίλε. Άντε να πούμε και μία μαλαμπίπιπ να φύγει λίγο η στεναχώρια. Πάμε στα σοβαρά, ναι. Δηλαδή αρκετά. Πάμε. Αρκετά. Έλα. Σε ακούω. Λοιπόν, ισχύει το θέμα με τον Μπράνταρη, γιατί εγώ κοιμόμουν, δεν έχω πληροφόρηση. Έλα. Ακούγομαι. Έλα, τώρα, σ' ακούω, ναι. Α, ισχύει, λέω, το θέμα με τον Μπράνταρης, γιατί εγώ... Ισχύει, ναι, 100%. Ωραία. Και είναι μάλιστα προχωρημένες οι επαφές, δεν ξέρω αν θα έρθει, αλλά ελπίζω... ένα αμυντικό χαφ, τέτοιο θέλαμε. Είναι... Ελπίζω να είναι σε καλή κατάσταση ο παίχτης, γιατί είναι. Πέρυσι μετά τη μεταγραφή του που δεν πήρε σε εμάς, έβαλε 27 κιλά και είχε κατάθλιψη. 27 κιλά! 27 κιλά, ναι. Και τον δώσανε δανεικό εκεί στη Ριέκα, δηλαδή ήταν σε άθλια κατάσταση. Α, δεν τα ξέρω αυτά. Ναι. Ναι. Έπαιζε τώρα πάντως. Δηλαδή, ναι. Το Γενάρη όμως πήγε στη Θέλτα και έπαιξε. Εντάξει, με 27 κιλά δεν νομίζω ότι τον έβαζα να παίξει. Ναι. Είπαμε να γεμίζει το κέντρο. Και η Θέλτα. Να γεμίζει το κέντρο, αλλά όχι έτσι. Ναι, μάλιστα, αυτό είναι παλιό που μας λες. Για να παίξει τη Θέλτα. Ότι τον είχε πάρει από κάτω, ας πούμε, τον παίχτη. Γιατί ήθελε όντως να φύγει από εκεί πέρα, τον είχε πιάσει. Ναι, ναι, ναι. Μα είχε πει εξαιρετική πρόταση στον ΠΑΟΚ, θέλω να πάω κτλ. Τον κράτησε εκεί με το ζόρι.
Σκάλιαρη ο άλλος ο τρελός εκεί πέρα. Είναι... Έδειξε πώς φέρονται τα κλαμπ σκατένια σε παίχτες. Ακριβώς. Κάτι που δεν κάνει η δικιά μας η ομάδα ποτέ. Ποτέ. Ακόμα και όταν έχει έννομο συμφέρον να το κάνει. Σωστό. Ή ακόμα και αν οι παίχτες δεν έχουν συμπεριφερθεί σωστά. Α, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, τώρα... εφόσον έπαιξε τη Φέλτα, δεν ισχύει. Είναι παλιό αυτό που λες, εγώ δεν το ήξερα. Ναι, ισχύει, αλλά. Ότι δεν ισχύει τώρα, ναι. Δεν ισχύει τώρα, ναι. Έχει 1700 λεπτά συμμετοχής, δεν ήταν ανενεργός δηλαδή πέρυσι. Ακριβώς. 28 ετών, έτσι. Αμυντικό χάφ. Δεν ήταν Βέρμπλουμ, ας πούμε. Δεν παίρνει το Βέρμπλουμ. Όχι, ρε παιδί, όχι. Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι επιλογή προπονητή. Ναι, και πέρσι τον ήθελε. Αυτό. Και πέρσι τον ήθελε διακαώς. Ναι, και αφού στράβωσε ήρθε ο Σίτι. Ναι. Ναι, και αφού τον ήθελε διακαώς, ας τον φέρει τώρα. Ναι. Εγώ έχω πει με το Φερέρα τις διαφωνίες μου, τις έχω εκφράσει προπολού. Πάρα πολλές φορές και εγώ. Και πέρα, εφόσον έμεινε, πρέπει να στηριχθεί στο 100%. Ακριβώς. Χωρίς να σημαίνει. Ο Γάιδρος πετάει και φαίνει και έχει επιβάτες μαζί. Χωρίς να σημαίνει ότι όταν κάνει λάθη θα είμαστε μουγκοί και δεν θα τα πούμε. Έτσι, ασυλία σε κανέναν. Σε κανέναν. Όπως πέρυσι του χρεώθηκε η αποτυχία, έτσι, φέτος του πιστώθηκε η επιτυχία, βεβαίως. Ναι. Φέτος έφερε στην ομάδα ο Φερέιρα 13 εκατομμύρια. Ξεκάθαρα. Μεγάλο μερίδιο στην πρόκληση ομίλους. Όποιος δεν το παραδέχεται, έχει αιμονή. Μαζί με τους παίχτες, έτσι. Μαζί με τους παίχτες. Εννοείται, αλλά, δεν έπαιξε αυτός. Αλλά... Έτσι. Θα πρέπει να του πιστώσουμε επίσης ότι έκανε το Γιαννούλη παίχτη αξίας 10 και το Γιαννούλη και το Τζόλι και το Μιχαηλίδη, αυτός σου εμπιστεύτηκε, αυτός σου έβαλε. Βεβαίως. Και το Ροντρίγκο. Και με το σύστημα είχαμε... αυτό έκανε δύο μεγάλες προκρίσεις. Αυτά δεν αλλάζουν. Έτσι. Τέλος. Και απλά... το Ροντρίγκο που τον έκανε το βασικό δεξιμπάκ, ενώ ήταν. Όλοι λέγαμε τι παίχτης είναι αυτός, ναι. Και αυτό ήταν το καλύτερο δεξιμπάκ της Πορτογαλίας. Εντάξει, όσο έπαιξε ο Ροντρίγκο ήταν εξαιρετικός. Και αν έπαιζε ο Ροντρίγκο το μάτς της Τούμπας, να ξέρεις ότι εκείνος ο Ραμίρες της Κράσνοντερ θα ήταν ο λόγος που θα έχει αποκλειστεί η Κράσνοντερ. Ήτανε πάρα πολύ κακός το μάτς της Τούμπας. Αν έπαιζε ο Ζαμπά σε εκείνο το παιχνίδι, στο προχθεσινό, αν έπαιζε ο Ζαμπά, αυτό να φίλε θα τον είχε κάνει να βγει στη σύνταξη, στα 25. Μάλιστα. Έγινε λοιπόν, Στράτο. Ένα τελευταίο, Κωστή. Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι σημαντικό. Βεβαίως. Έχουμε νίκη με τον Όφη. Πρέπει οπωσδήποτε η ομάδα να μπει να κερδίσει. Είναι και σημαντική μέρα. Ναι. Για πολλούς λόγους. Εκτός από αυτό, εγώ θεωρώ ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση στην επίθεση. Γιατί μόνο με τον Τζόλακ δεν γίνεται δουλειά. Άποψή μου προσωπική είναι αυτή. Δεν ξέρω αν θα είναι στη μορφή ενός επιθετικού περιφερικού ή αν θα είναι δεύτερο φορ. Δηλαδή να έχουμε δύο σαν τον Τζόλακ, τον Σβιντέρσκι, ξέρω εγώ, που θα είναι περιφερειακός, και ο Κούτσιας που παίζει περιφερειακός, θα έχουμε τέσσερις επιθετικούς. Ναι. Πάντως πρέπει για μένα να ενισχυθεί η ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Και ναι, πιθανώς να γίνει αυτό που λες μέχρι τη Δευτέρα. Δηλαδή ο δεύτερος να είναι μπροστά. Ένα σταθεί αμυντικό χαφ, γιατί με Σβάπ και Ελκαντουρί δεν βγαίνει η χρονιά, εφόσον η Νούα είναι άλλο project και ο Εσίτη είναι άλλου ύφους παίκτης. Που πιστεύω ότι ο Εσίτη. Πιστεύω θα δοθεί, παιδιά. Έτσι, έχω ένα σαν προαίσθημα, δεν έχω είδηση, ας πούμε. Αλλά θέλει και μπροστά επίσης, κάτι. Τώρα τι είναι αυτό, ναι. Επίσης, η επέμβαση που έκανε ο Μίσιτς είναι για καλό, να ξέρεις, δεν είναι για κακό. Ναι. Μακάρι, φίλε. Μακάρι. Δεν μπαίνω σε τέτοια μονοπάτια, δεν ξέρω να πω. Ωραία, ναι. Στο λέω ναι. Γιατί κάτι ξέρω. Ωραία, ωραία. Είναι για καλό. Ωραία. Δεν είναι για κακό. Άντε, μακάρι. Έτσι. Έγινε Στράτο, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Δεν κάναμε διάλειμμα. Σας πω μόνο κουπανιά. Δεν έχετε παράπονο. Ναι! Εδώ πέσαμε, εδώ. Γεια σας. Ναι. Όχι, πάμε εδώ. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Άκη. Άντε ρε Στράτο. Πάμε. Έλα. Να δώσω το τηλέφωνο στο Στράτο, αν δεν το έχει. Να μιλάς το βράδυ. Πάμε. Δεν θα κάνεις εκπομπή το βράδυ, έλα. Θα βάλω γραμμή, έλα. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Κωστή, ο Μίζητς είναι μια χαρά. Το έκανε για... μελλοντικούς, τέλος πάντων. Να μην... Έτσι. Πάμε για καλό το έκανε και ο Στράτος. Ναι. Για καλό είναι. Λοιπόν, τα λάθη τα δικά μας τα πληρώνουμε εμείς. Και τα λάθη πάλι τα δικά μας τα πληρώνουν οι άλλοι. Συμφωνείς? Τι να πω. Τι. Ναι. Έχω άδικο. Όχι, τα πληρώνουμε τα λάθη μας. Έτσι. Και πληρώνουμε και τα λάθη κανονών. Σωστό. Πάμε παρακάτω. Ναι.
Αυτοί πληρώνουν τα λάθη τα δικά μας που κάνουμε. Χρόνια τώρα. Και καταρχήν αυτή η σκούπα είναι επαγγελματική ή είναι για σπίτι μόνο. Εγώ φίλε Αβαβά δεν δίνω. Επαγγελματική. Τώρα βγεις να σκουπίσεις την Αριστοτέλους βράδυ μετά από πάρτι, δεν είναι. Όχι, Αριστοτέλους είναι καθαρή ρε φίλε. Από το λεκανοπέδι θέλω να καθαρίσω όλα τα σκουπίδια. Τέτοια φίλε, εκεί θέλεις βιτία θέλεις. Άλλο επάγγελμα. Άλλο είναι εκεί. Θέλεις ο αχόρταγος. Θέλεις άλλο πράγμα. Δεν μου λες. Ναι. Θα σου πω. Ο Ανικό έκανε τέτοιο. Αταξίες έκανε. Να κάτι ναρκωτικά, να κάτι συμμορίες, να κάτι όπλα, να αυτά μπουμπούκι, μπουμπουκάκι. Ναι, αλλά τι είπε στους Άγγλους αστυνομικούς. Τι είπε, ότι είμαι καθαρός, να μην μπορώ να δικαστώ στην Ελλάδα, θα με βγάλουν λάδι. Τι είπε, για πες. Όχι. Σύστερε, τι να σας πω, χειρότερα από τους Έλληνες. Οι Έλληνες μια χαρά είναι, λέτε, ούτε δικάζουν, ούτε τίποτα λέει. Έτσι. Κυκλοφορούμε ελεύθερα εκεί πέρα. Περίεργοι είστε. Αφήστε μας. Εκεί παλωνίζαμε. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι. Κατάλαβες, Κωστή. Έγινε, Άκη, σε ευχαριστώ. Βάλε και τη σκούπα. Και μην κάνεις λάθος πάλι το νούμερο, γιατί θα έρθω από εκεί καμιά μέρα και θα αφήσω κουνούπια εκεί πέστο. Πέρα πολλά, να ξέρεις. Ξαναπες το. Άμα μπεις, θα με γράψεις. 4. Πώς. Πώς τι είπες. Τίποτα, λέω. Ωραίο καιρό έχει σήμερα τα πουλάκια και λεδούν. Άκης, 6. 5-4. Και πού είσαι. τα μπουμπούκια που είπες. Διπλά έχει πιο πολλά αγκάθια, να ξέρεις, να τα προσέχεις. 6-5-4. Κοέλιο! Φιλιά! Ναι, ναι. Άντε, γεια! Άλλωστε είναι πλούσιος αυτός. Συνομωτούν οι πλανήτες, λέει. Εγώ συνομώτησαν οι πλανήτες, ήθελα να περάσω στο Champions League. Αλλά οι πλανήτες της Krasnodar, τι, δηλαδή, πώς κάναν περιουσία αυτή, ρε παιδιά, με μια ρίση. Άμα ο πλανήτης ο δικός μου συνομωτήσει Α και του αλουνού συνομωτήσει Β και δεν θέλουμε το ίδιο πράγμα, τι γίνεται. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε, από το εξοχικό Γόρινγκτον. Καλώς το Γόρινγκτον, καλώς το Μάκη. Έλα τα γόρι μου, έλα αδερφέ μου. Μιχαηλίδης, Σωστό. Τι παιχτούρα είναι αυτή ρε Κωστή, τι παιχτούρα είναι αυτή. Έτσι, είναι εντωμεταξύ, κάνει μεγάλο μάτς πριν το λάθος, κάνει ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι. Έχουμε... Και τα τρία τα παιχνίδια ήταν καταπληκτικό. Έτσι. Έχουμε αμυντικό για πολλά χρόνια. Αυτός θα παίξει εξωτερικό σε μεγάλο επίπεδο. Τώρα θέλει στήριξη από εμάς όλους να είμαστε εκεί. Το δίπλα είναι ένα 20χρονο παιδί. Έτσι. Το που λένε μου είναι ο Μιχαηλίδης. Τέλος, έπεσε από τη μεριά του Μουκιανούλη που ο Γιανούλη συνέχεια ανέβαινε. Οπότε είχε πιο πολύ πίεση. Δεύτερον. Και τρίτον, θυμάται κανένας από εκεί, από εκεί δεν είναι η πλευρά του Γιανούλη. Από δεξιά μπήκε τον γκολ. Από εκεί είναι Κρέσπο ή μετά που μπήκε ο Αγγέ. Αριστερά έπαιζε και στα τρία τα μάτσα έπαιζε από την αριστερή πλευρά. Ναι, ναι, εννοείται. Αφού είναι αριστερό στόπερ. Εγώ λέω για τη φάση του γκολ, του αυτογκολ. Ότι η φάση ναι, από εκεί εγώ που δεν έγινε. Μιλάω ναι. Για τη φάση του... Α, ναι, ναι, ναι. Εγώ μιλάω ότι. Σωστά. Αριστερά. Σωστά, κοίταξε. Όταν... Γιανούλη που ανεβαίνει. Σωστό. Ο Γιανούλη. Παιδιά, αυτό εγώ δεν είμαι προπονητή, τόσο σκαμπάζω. Για να μπορέσει ένα back half να κάνει τι κούρσε, υπάρχει ένα. Τσάμικο έχεις δει να χορεύουν τσάμικο. Ναι, μπροστά ο ένας λοιπόν κάνει τις φιγούρες και τις κολοτούμπες και τρώει όλες τις γκόμενες και όλα το κόλλο και όλες τις σέλφι. Είναι ένας δίπλα που του έχει βγει η κλίδα και έχει πάει περίπατο. Αυτός που τον κρατάει, φίλε. Άμα δεν τον κρατήσει αυτός με το μαντίλι και του έχει φτάσει το χέρι στα πόδια, του έχει βγει η μέση, δεν μπορεί ο άλλος να κάνει τις κολοτούμπες. Αν λοιπόν δεν υπάρχει το αριστερό back που κάνει τις κούρσες, δεν έχει πίσω backup. Έναν σαν τον Μιχαηλίδη να καλύπτει τα νότα του, δεν μπορεί να βγει μπροστά. Έτσι. Άρα έχει μερίδιο στις κούρσες του Γιανούλη, έχει μερίδιο στο το πώς κινείται, το ότι πίσω ο Μιχαηλίδης καλύπτει τα νότα. Έτσι. Και τι δουλειά είχε δεξιά, ποιος δεν ήταν στη θέση του. Στον γκολ. Φάγαμε τον γκολ. Ποιος δεν ήταν στη θέση του και πήγε δεξιά. Εκεί κανονικά ο Αγγέ έπρεπε να είναι. Γιατί δεν ήταν. Άρα... Νομίζω ο Αγγέ είχε βγει, είχε βγει ο Κρέσπο, ναι. Δεν ήταν έτοιμος φίλε. Να, αυτό είναι ένα από τα λάθη που λέμε, γιατί λέμε γενικά τα λάθη. Εφόσον ο παίκτης βλέπεις ότι δεν είναι έτοιμος, δεν ήταν έτοιμος, φάνηκε στο Βόλο, το παιδί για να παίξει το παιδί στην Μπαρτσελώνα. Δεν μπορεί να είναι κακός παίκτης. Όμως, εφόσον βλέπεις ότι δεν... Άστον, βάλ το. Έχει το Μάτος που δεν τον χρησιμοποιείς. Έχει το Λίρατζι. Ας τον Κρέσπο, όσο μπορεί ο Κρέσπο, όσο κουρασμένος και να είναι. Έτσι. Είδες ότι μπήκε το παιδί. Ούτε θέλω να τον κάψουμε τον Ουαγκέ τώρα. Γιατί από χθες έχω διαβάσει τα
τα υποτιμητικά πράγματα, έτσι. Τέλος πάντων. Πάνε αυτά τώρα. Επίσης θέλω να πω κάτι. Το Μανολά και το Σοκράτη στην ηλικία του Μιχαηλίδη ήταν δύο κλάσεις κάτω. Καλά πλάκα κάνει, ούτε καν φίλε. Ναι. Δύο εννοείται. Κάτω, εννοείται. Μακί, μην το συζητάς. Το παιδί αυτό να έχει υγεία και να παραμείνει έτσι προσγειωμένος, τώρα περνάει ένα λούκι αυτές τις μέρες, γνωρίζουν πολύ καλά. Τα παιδιά αυτά γνωρίζουν το λάθος τους, το αναγνωρίζουν, το κατάλαβε ότι αν πεις εκεί την φάση αυτή τι να κάνει που ξέρει ότι περνάει η μπάλα από πίσω, κάνει υπερπροσπάθεια ο παίκτης εκεί γιατί ξέρει ότι πέρασε η μπάλα από πίσω του, ο άλλος είναι στο πέναλτι, είναι ας πούμε πολύ πιθανό να μπει γκολ. Άρα κάνει αυτό που πάνω στο βήμα... Ό,τι καλύτερο μπορεί. Μα τώρα το ότι η Ρουφιάνα αντί να πάει κόρνερ ή στο δοκάρι ή στα πουλιά ή πάνω στον Ζίβκοβιτς πηγαίνει σε εκείνη τη ρημάδα, τη γωνία. Ε, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Αυτό είναι που λέμε η ατυχία που φωνάζω από χθες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και για μένα την πρόκριση την έχασε αυτός που βάζει και τα λεφτά, το μεγάλο μας αφεντικό, συγγνώμη κιόλας, που δεν κράτησε τον Άκμπομ. Έπρεπε να τον κρατήσει, να τον πουλήσει λιγότερο μετά τα ματς. Μάλιστα. Ήθελε να φύγει, φίλε. Με πες τον, φίλε, μετά τα μάτια σας έδωσε 1,5 εκατομμύριο. Του είπαν, μείνε και να παίξει και με την Μπενφίκα. Και μετά φύγε. Με την Μπενφίκα, ναι. Και έπαιξε με την Μπενφίκα και έφυγε. Δεν ξέρω αν περίμεναν, δεν ξέρω αν μέσα στο μυαλό τους είχαν ότι πιθανό να αποκλειστούμε από την Μπενφίκα. Γι' αυτό. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω. Ίσως αυτό να προδίδει. Ίσως, δεν ξέρω. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση να σου πω, ξέρεις, είχαν αποφασίσει αυτό. Γνωρίζω το παιδί έκανε υπέρβαση. Παραχώρηση και έδωσε και όλο του τον εαυτό με την Μπενφίκα. Ενώ είχε συμφωνήσει να φύγει για να πάει στην Αγγλία. Αυτό. Εγώ θέλω να βλέπω έναν ΠΑΟΚ με έναν Κοντρέρας, με έναν Γκαρσία, με έναν Κοσεϊσάο. Προσωπικότητες. Προσωπικότητες. Πέρα από τους πιτσιρικάδες θέλει μεγάλες προσωπικότητες. Θέλει. Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. 7 πιτσιρικάδες να τρέχουν σε απαλλαγή και 4 προσωπικότητες. Να γίνει κόλαση, να μην ξέρουν τι τους βρήκε. Έτσι. Θέλει και άλλες προσθήκες από σπουδαίες προσωπικότητες. Εφόσον αλλάξαμε και έφυγε η φουρνιά. Θέλει, εννοείται. Πάντρεμα γίνεται. Έγινε Μάκη, σε χαιρετώ! Σε ευχαριστώ! Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντίνο. Γεια σου, Μάκη. Φιλιά στην Αγγλία. Φιλιά στην Αγγλία, στο Warrington. Πάμε εδώ. Ναι! Γεια σας. Καλώς τον. Καλώς τον. Έλα, Παύλε. Με τα αρμάλια, γιατί είναι τόσα πολλά που θα πρέπει να απαριθμώ καμιά εβδομάδα. Ας πούμε αυτό τότε. Ο λόγος που χάθηκε η πρόκληση ξεσπίδε. Το νου σας καλά, αρμάλια. Πάμε, έλα τώρα, σε ακούμε. Ο λόγος που χάσαμε την πρόκληση στο μέλλον του Champions League ξεσπίδε ήταν. Για πες. Θα δανειστώ τη ρίση που είχε πει ο τεράστιος Ντουσανίφκοβιτς. Γιατί ήμασταν εκεί. Ναι. Αυτό είναι προς κάποιους φίλους συμπολίτες που θέλουν να κάνουν καζόμενο. Αλλά τώρα. Μην ασχολείσαι καθόλου. Ούτε δευτερόλεπτο. Αλλά τώρα. Άσε. Από εκεί και πέρα, επειδή μας τα έχετε κάνει Ζέπελιν και με το Μάτος και με το Λίρατζι και με τον Άκπομ, ο Λίρατζ και ο Άκπομ, δυστυχώς για τον Λίρατζ, αποτελούν παρελθόν από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Παρακάτω. Πάμε. Σε ακούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Άκπομ ήθελε να φύγει. Δεν καθότανε. Έκανε την υπέρβαση, έπαιξε με την Μπενφίκα. Ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όταν έχει κλείσει μια μεταγραφή, ο άλλος σου λέει, κοίταξε να δεις, αν θες να τον κρατήσεις και για το πέρσι, για τα παιχνίδια με την Κράσνονταρ, κράτησε τον. Και μετά θα ψάχναμε να βρούμε προσφορά για τον Τέχινα. Ναι. Όσον αφορά για το δεξί μπακ, αν θυμάσαι κάποτε ήταν να πάρουμε το Δράκο. Ναι, ναι. Υπέγραψε αλλού. Εκεί χάλασε, ήταν να έρθει τότε. Ναι, αυτός ήταν να έρθει. Ναι. Που χάλασε, ξέρεις. Ήθελε να έρθει με μεταγραφή και όχι δανεικός. Τελικά, αυτό αποδείχθηκε. Αυτό ήταν, ναι, αλλά το σενάριο ήταν ότι
Ανέβασε και τις απαιτήσεις αυτό τελευταία στιγμή, ενώ ήταν συμφωνημένος, Παύλε. Ήταν συμφωνημένος ο παίχτης. Κάτι τώρα μπήκε στη μέση, κάποιοι... Με οποιον αγορά. Ναι, ναι. Και με οποιον αγοράς. Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε κάποιοι καλό θα είναι να κρατάνε λίγο το στοματάκι του κλειστό. Γιατί λέει τα κάθε θα πέφτουν από μέσα. Και όσον αφορά για τον Τσόλακ, υπήρχε στο κάδρο ένας πολύ καλύτερος σεντερφόρ από τον Τσόλακ. Στράβωσε. Και στράβωσε τελευταία στιγμή, γι' αυτό και πήραμε τον Τσόλακ. Που είναι σπουδαίος παίχτης και θα αποδειχτεί αυτό. Από έτσι εκεί πιστεύω. Πέρα, όσον αφορά για τον μικρό, το είπα και θα το ξαναπώ και θα το λέω πολλές φορές. Κάτω τα χέρια. Καλά τώρα, ναι, φυσικά. Κάτω τα χέρια. Κάτω τα χέρια, ούτε καν. Από τον επόμενο αρχηγό της ομάδας. Αν τυχόν κάτσει. Μην παραξενευτείτε, άμα έρθουνε και πληρώσουν πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα κιόλας. Πολύ σύντομα. Τα Χριστούγεννα. Πολύ σύντομα. Και πληρώσουν. Εδώ πληρώσανε για το Ρέτσο, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα. Σε παρακαλώ. Έγινε, Παύλε. Δεν θέλω να πω, να σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ. Για το συγκεκριμένο παίκτη, έτσι, γιατί είδαμε και πού είναι ο Ρέτσο σήμερα. Ακριβώς. Έτσι. Νίκη την Κυριακή, αδερφέ μου. Νίκη την Κυριακή. Αυτό. Και είναι και ένας λόγος παραπάνω. Γεια σου, Παυλάρα μου. Εμείς μαζί για μια ζωή. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι ακριβώς. Για μια ζωή λέμε στα εύκολα και στα έτσι. Δύσκολα. Έτσι. Γεια στο στόμα σου. Φιλιά. Γεια σου, Γαϊδουράγκαθε. Μισό λεπτό και κάτι ακόμα. Ναι. Λοιπόν, και όσοι βγάζουν χολή για τον προπονητή, να έρθουν, επειδή είμαι και άπλας, να τους κεράσω μπαλσάμι. Γεια! Αυτό είναι ο προπονητής, αυτό είναι το σύστημα που θα παίζει η ομάδα, έτσι, είναι ένα από τα πιο δυνατά συστήματα και ακόμα και με τον ΑΟ Μαλακοπής να παίξουμε, με όλο το σεβασμό για την ομάδα, πάλι 3-4-3 θα παίξουμε. Φιλιά! Γεια σου, Παύλε! Γεια! Πάμε εδώ! Γεια σας! Ναι! Έλα, Κωστάκη, καλημέρα! Καλώς τον! Έλα, Βασιλάκη μου! Όσο πιο σύντομος γίνεσαι, αγόρι μου! Βέβαια, αφού τρως με τους άλλους, το φαντάζομαι, εμένα δίκιο. Με πιέζει. Θα γενικολογήσω, δηλαδή, σήμερα θα πω το εξής. Επειδή βγαίνει στα παλικάρια μου για αυτή. Βγείτε λίγο νωρίτερα, όχι και 58, γι' αυτό. Έλα, γόρι μου, έλα. Εγώ είμαι πέρυσι στην αναμονή 20 λεπτά, πάμε παρακάτω. Θέλω να γενικολογήσω, θέλω να πω το εξής. Μπράβο στα παλικάρια της Τετάρτης, γιατί για μένα ήταν ήρωες και πάνω από ήρωες. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, θέλω να στείλω τα συγχαρητήρια και πάλι σε όλους, γιατί αυτό που καταφέρανε, μόνο αυτοί μπορούσαν να το καταφέρουν. Τι εννοώ. Δείξανε ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο ξέρουν και παλεύουν. Όμως, δεν θα ονοματίσω ο προτεργάτης, ο αρχιεργάτης, πώς να σου το πω, είναι ο άνθρωπος που κατέστρεψε αυτό το οικοδόμημα που ο ίδιος έκτισε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν μπορεί, κύριε, να αποκλείσει την Μπενφίκα και να πας αδιάβαστος σε δεύτερο παιχνίδι απέναντι από αυτή την ομάδα. Όλοι πικραθήκαμε, όλοι σε στηρίζουμε. Είσαι πολύ τυχερός που έπεσες εν καιρό κορονοϊού και παίζεις χωρίς την πίεση, αλλά εσύ δυστυχώς ό,τι φτιάχνεις το καταστρέφεις. Η ελπίδα πάντως παραμένει για εσένα. Όμως αυτό θα το αποδείξεις τα επόμενα 2-3 παιχνίδια. Γιατί τα πρώτα 3 παιχνίδια είσαι άκυρος. Συνέχεια για τον ΠΑΟΚ θα υπάρχει. Για σένα, για μένα δεν νομίζω να υπάρχει. Είμαι εξοργισμένος, γιατί κάποιος με προκάλεσε από τον αθλητήριο και μου λέει: τώρα να δούμε τι θα πει ο Κωστή. Εγώ παραδέχομαι ότι ο άνθρωπος. Πρέπει να μαλώνετε μεταξύ σας, ρε. Τι είναι αυτά. Θα λέτε ό,τι θέλετε. Τι είναι αυτά μεταξύ σας, τι θα πεις και τι θα κάνεις. Δεν θέλω τέτοια. Επειδή προκλήθηκε. Τι προκλήθηκε. Θα λες ότι εδώ στην εκπομπή. Στην εκπομπή θα λέτε ό,τι θέλετε. Και δεν σας λέει κανένας τι θα πείτε. Έτσι. Όχι, Κωστή μου, δεν μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Όχι, εγώ καθορίζω εδώ στην εκπομπή. Δεν υπάρχει κανένας να σου πει δεν θα πεις ή θα πεις. Αυτό που θέλετε να δούμε τώρα τι θα πεις ο Κωστή μου λέει. Για τα καλά του ΠΑΟΚ που πηγαίνουμε. Εγώ ξέρω να κάνω κριτική, αλλά δυστυχώς είμαι μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Πονάω περισσότερο για τον ΠΑΟΚ από ό,τι πονάτε εσείς. Γιατί εδώ πέρα πέφτει η καζούρα στην Πρέβεζα. Δυστυχώς για μένα είμαι πληγωμένος βαθιά. Αλλά εμένα η ελπίδα μου είναι πολύ ελάχιστα τα, πώς να σου πω, αυτά που περιμένω από αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, έγινε, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλα τα ζουμουσάκια. Να είσαι πάντα καλά, να μας προσφέρεις αυτό το ωραίο δίωρο και να είσαι ευτυχισμένος με την οικογένειά σου. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, να είσαι καλά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε τι δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τώρα? Για πες, Τσουκρίδα.
γκρίνια, Κωστή. Ναι. Ίσα-ίσα που πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Ό,τι έγινε, έγινε. Τέλος. Δεν άρεσε σε κανέναν, εννοείται. Ή τουλάχιστον στο 90% του κόσμου, γιατί υπάρχουν και αυτοί που περίμεναν στη γωνία για αυτό το πράγμα. Οκ. Αλλά η γκρίνια φέρνει καλή γκρίνια, καλή γκρίνια. Σωστό. Και κριτική, ναι. Μύρλα, ατελείωτη, όχι. Αυτό. Αυτό. Κριτική πρέπει να γίνει. Αυστηρή. Αλλά όχι με σκρίνια και ισοπαίδωση. Έγινε τσουγκρίδα μου. Πρέπει να φύγω, αδερφέ μου. Πάρε νωρίτερα, αύριο να πούμε τη Δευτέρα. Όσο θέλει. Μισό, 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 μισό. Μισό μόνο. Όποιες αποφάσεις να πάρουν για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να τις πάρουν τώρα, πριν είναι πολύ αργά για αργότερο. Ναι. Ό,τι είναι αυτό. Λοιπόν, σωστό. Έγινε, Κωστή, να μην έγινε. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Να σε καλά, να σε καλά. Παρακαλώ. Κωστά. Κωστά, καλημέρα. Καλώς τον. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. 502, βάλαμε τράτου. Να σε βάλω. 502. Έγινε, σε ευχαριστώ. Τράτου. Σε φιλώ, σε φιλώ. Τελευταίος, λακωνικός. Ναι. Μόνο για την κλήρωση. Αγόρι μου, αγόρι μου, αδερφέ μου. Πρόσεξε. Επειδή είχαμε πρόβλημα με τα μηνύματα, θα την κάνουμε τη Δευτέρα την κλήρωση. Γιατί κάποια δεν έχουν έρθει. Οπότε, σ' αγαπώ και σε ευχαριστώ. Παναγιώτη μου. Τότε την αγάπη μου θέλω να σε πω ένα μόνο μοναδικό. Ό,τι θες. Όταν, θα το επαναλαμβάνω, αυτό το έχω πει πριν από κάποιες μέρες. Ναι. Μπορεί και εβδομάδες. Όταν ο Μιχαηλίδης θα παίζει στη μέση, στην τριάδα, θα αλλάξει το επίπεδο αυτής της ομάδος και θα πάει πολλά level πάνω, όπως θα λένε αυτά, ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω επίπεδα, τι είναι ακριβώς. Επίπεδα, ναι, ναι. Πολλά επίπεδα δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Έχει το παιδί. Γι' αυτό που είπε ο Παύλος ήτανε σκασμός. Ναι. Εγώ λέω κάτω τα χέρια. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να φάει το παιδί. Έτσι. Έτσι. Όχι, δεν μπορεί. Κοίταξε. Η ποιότητα δεν χάνεται ποτέ. Ακριβώς. Με κανένα λάθος. Σε φιλώ. Ναι. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστώ. Σε φιλώ κι εγώ. Γεια σου, Παναγιώτη. Ζουμουσού. Τα λόγια του στρατηγού χθες. Τα λόγια του στρατηγού, αυτά να έχετε το μυαλό σας. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Λοιπόν, ευχαριστώ για την μαζική παρουσία. Θυμίζω. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εκπληκτικές υπέροχες γεύσεις 705-750. Εκεί θα βρείτε με άπλα τα τραπέζια και ο δίπλα χώρος εκλεκτά, πεντανόστιμα όλα. Στο Μασούτι, απέναντι εκεί στα Ελευθέρια. Και φυσικά καυσόξυλα φυτάς, Όλγας 206. Εκεί είναι ο καυσοξυλάρχης. Εκεί είναι ξύλα αποθηκευμένα από το Μάρτιο και ήδη μπάρμπεκιου. Ο κορυφαίος στο είδος του, ο Κωνσταντίνος Φυτάς. Μπουκάρετε, λέτε, άκουσα τον Τζατζαρό που λέει ότι είσαι ο καλύτερος και παίρνετε ξύλα για να βγάλετε το χειμώνα, είτε έχετε τζάκι, είτε σόμπα, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων. Σας φιλώ, έρχεται ψυχιατρίο, τα λέμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, bye!